Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Τι γίνεται, αγάπη? Καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Έτσι θα το καθιερώσουμε, γιατί υπάρχει κόσμος που ξυπνάει τώρα, Στέργιο, και κόσμος που έχει ξυπνήσει από το πρωί νωρίς. Ωραία. Και ο πολύ νωρίς. Μαζί μας είναι όλοι, τους σεβόμαστε. Οπότε καλημέρα, καλησπέρα σε όποιον και αν μας ακούει. Ορκίζεται η νέα κυβέρνηση. Ευέλικτο σχήμα, αγάπη. Καμιά βουδαριά που να είναι. 85.000 άτομα. Αλλά όλα... Και όλα άτομα φρέσκα, πρόσωπα που δεν έχει ξαναδεί, ρε παιδί μου. Φρεσκαδούρα, έχει δίκιο, δεν. Νέος αέρας. Δηλαδή, εγώ που είμαι 24-25. Οπα, τρέμει, γιατί έτσι είναι, Στέργιο. Τι συγκίνηση να δει, τρέμει το χέρι του. Ρυσί. Υπογράφει και τρέμει. Ρυσί. Πο. Πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Θέμα όπως την Μέρκελ. Πρόσωπα που πραγματικά δεν τα έχω ξαναδεί στη ζωή μου εγώ. Κοίταξε, από τους 50 εγώ ζήτημα να ξέρω ένα-δύο. Τους άλλους ο είναι... κύριος έχει ωραίο μαύρισμα. Με. Μπορεί να δουλεύει σολάριο. Καλό. Πολύ καλό. Όπα. Και αυτός έχει καλό. Αλλά γενικά όλα τα πρόσωπα ένα και ένα. Ένα και ένα. Φρέσκοι όλοι. Όλα καλά, Στέργιο. Τέλος πάντων, εμείς με τα αθλητικά ασχολούμαστε. Έχουμε φιλικό θα σήμερα. Θα και λίγο την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Υπουργείο Αθλητισμού. Βαγγέλη Μαρινάκη, εδώ πέρα φωτογραφία, πώς τη βλέπεις αυτήν? Νόμιζα είσαι στην γιατί είναι εσύ, Βαγγέλη, γιατί είναι πρόεδρε, πηγαίνεις με την άσπρη μπλούζα, πραγματικά δηλαδή είσαι τώρα. Κοίτα εδώ. Βάλε ένα μαύρο σε κολακεύει. Βάλε ένα μαύρο που κόβει. Ναι, βάλε ένα μαύρο που κόβει, βλέπει. Βάλε άσπρη μπλούζα τέτοια. Είναι δυνατόν τώρα. Κοίταξε, σαν πνευματικός άνθρωπος που είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Κάτσε να τη δούμε και καλά, περίμενε. Και δεν είναι που δεν είναι. Δεν είναι η ληστή ή ματαιόδοξη αυτά. Δεν τον νοιάζει η εικόνα του. Τον νοιάζει η εσωτερική του. Καλά, πλέον δεν τον νοιάζει η εικόνα, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε εκείνη με το πουκάμισο. Όχι, το καταλάβαμε εκείνη με το πουκάμισο. Που ήταν το μισό ανοιχτό από κάτω, έβγαινε η κοιλιά. Εκεί καταλαβαίνετε ότι δεν τον νοιάζει τον άλλο, ρε φίλε. Μια φωτογραφία η οποία τίνει να γίνει συλλεκτική και αν δεν υπήρχε το Google, αγάπη. Εκείνη με το μαύρο πουκάμισο. Ναι, με το πουκάμισο που. Εδώ είμαστε να τη θυμίζουμε. Το κουμπί και έφυγε. Εδώ είμαστε να τη θυμίζουμε, Στέργιο. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν είχε κόσμο τούμπα και δεν είχαμε κάποιο ατύχημα με το κουμπί που εξεντονίστηκε από το κάμισο του Προέδρου. Βγαίνει και αν το κουγκλάρεις κατευθείαν. Βάζεις μαρινάκι και σου βγαίνει στο κουμπί. Ναι, αλλά ξαναλέω, στα πρακτορία δεν υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Πόπο, Στέργιο. Πόπο, Στέργιο. Πόπο, ρε εσύ. Είναι τρία τα κουμπιά. Την τράβηξε τη φωτογραφία αυτή σε εκρεμένο πρακτορείο. Που αν μπει πλέον δεν υπάρχει φωτογραφία, την έφαγε μαρμάγκα. Εδώ είμαστε, εμείς την έχουμε όμως. Κανονικά. Ευτυχώς υπάρχει το Google σε αυτές τις περιπτώσεις. Ελπίζω ο πρόεδρος να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Δεν είναι στην ορκομοσία της κυβέρνησης ο πρόεδρος, ο Βαγγέλης. Όχι, δεν έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις. Μπορεί να πήγε να πάρει κανένα air condition πάλι. Δεν χρειάζεται τέτοια. Μπορεί να πήγε να πάρει κανένα air condition για τα γραφεία. Γιατί νέα γραφεία είναι τώρα, δεν θα χρειάζονται. Σίγουρα. Τα έχει εξοπλισιώσει. Μια ανακαίνιση κάτι. Και σε τιμή ευκαιρία, Στέργιο. Τώρα που έχει εκπτώσει, είναι ευκαιρία του, ναι, γιατί τα παίρνει πολύ φθηνά πάντα. 4-5 μαζί, ένα χιλιάρικο. Οπότε τώρα μπορεί να πήγε να κάνει τα ψώνια. Τα παιδιά μας συνεχίζουν στην Ολλανδία τον δικό τους αγώνα. Με τις διπλές προπονήσεις. Σήμερα μόνο πρωινή υπάρχει το φιλικό με τη Τσβόλε στις 8. Απευθείας μετάδοση από το Λίμπερο και το Σταύρο Κόλκα. Και το ΠΑΟΚ TV. Το τρίτο φιλικό του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Άδικη ήττα από την Αλκμαρ με 1-0. Εύκολη νίκη εις βάρος της Νόρτσελαν και σήμερα το τελευταίο μέχρι το επόμενο φιλικό του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους ακολουθεί το φιλικό με την Κλουζ στο Κλουζ της Ρουμανίας. 9 η ώρα το φιλικό. Άλλο... Εντάξει, γιορτή είναι για τους ανθρώπους. Εντάξει, ρε, τι 9 η ώρα. Βάλτε πιο νωρίς. Τι 9. Όχι της κανονικής Κλουζ, της Universitatea. Κλουζ. Θα πάει, ναι, η ομάδα εκεί. Θα θέλανε και τον Λουτσέσκου, φαντάζομαι, οι Ρουμάνοι. Δεν θα είναι ο Λουτσέσκου, θα είναι ο. Νομίζω λόγω Λουτσέσκου το έκανε στην αρχή, αλλά εντάξει, okay. Λόγω Λουτσέσκου κλείστηκε το φιλικό. Τι θα γίνει, υπήρχε αυτή η αλλαγή. Ο Πάκο εκεί θα είναι, κανονικά. Ας δούμε το σημερινό. Δεν θα αγωνιστεί ο Μαρέλ Καντουρί. Ναι. Ο οποίος είδα χθες, δεν χάνει το κέφι του, αγάπη. Όχι, τραγουδούσε. Τραγουδούσε. Πάνε σε καρέκλες, κανονικά. Αυτά, ναι. Μια χαρά, ωραίος είναι ο Μαρ. Κάμεραμαν, μαζί με τον Βαρέλα. Υπάρχει αποκλειστική συνέντευξη του Μαροκινού στο ΠΑΟΚ 24. Και λέει πολλά και πράγματα. Στο Σταύρο Κόλκα. Λέει πάρα πολλά πράγματα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω. Ναι, μπείτε και διαβάστε στο ΠΑΟΚ 24 τι λέει ο Μαροκινός, ποιες είναι οι σκέψεις του, τι έχει να πει για το παρελθόν, τι έχει να πει για τη στάση φυγής του, τι είπε για τους τραυματισμούς του, τι είπε για το ΒΑΡ, τι είπε για το Champions League και τι είπε για το Ράσμα Λουτσέσκου και τη θέση που τον χρησιμοποιούσε. Πραγματικά συνέντευξη με μεγάλο ενδιαφέρον που παραχώρησε ο Μάρκ Λαντουρί στο Σταύρο Κόλκα
στην Ολλανδία. Θα ακολουθήσουν και άλλες τις επόμενες ημέρες. Ναι. Έχει το ενδιαφέρον του να ακούμε ή να διαβάζουμε τους προσφεστές του ΠΑΟΚ. Εντάξει, υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι τετριμένα κάθε χρόνο, αλλά νομίζω υπάρχουν και πράγματα που έχουν το ενδιαφέρον τους. Και φυσικά θα περιμένουμε την πρώτη μεγάλη συνέντευξη του Αμπέλ Φερέιρα, που παραδοσιακά γίνεται την τελευταία ή την προτελευταία μέρα της προετοιμασίας. Είναι λογικό να βγούμε. Και ένα παραπάνω νομίζω τώρα, που πρέπει να βγάλει κάποια συμπεράσματα γενικότερα και πριν τελειώσει η προετοιμασία να τοποθετηθεί και όλα στη δημόσια. Να τελειώσει η προετοιμασία, να δούμε τι έχει να πει και ο Αμπέλ Φερέιρα. Από σήμερα ο Γιώργος Σαββίδης μαζί με την ομάδα θα δει από κοντά και το φιλικό από στο Άπελντον. Ναι, σήμερα εννοώ θα είναι κανονικά παρόν και στο γήπεδο, ναι, και παντού. Η σύζυγός τον έβασε αυτό το βράδυ βίντεο από το Άμστερνταμ, νομίζω. Mm-hmm. Κάτι stories είδα στο Instagram. Από σήμερα κανονικά εκεί. Έγινε μια πρώτη κουβέντα χθες, αλλά σήμερα ουσιαστικά θα είναι κανονικά δίπλα στους παίκτες του Αμπέλ Φερέιρα. Θα δει και το φιλικό από κοντά. Προφανώς θα γίνουν διάφορες κουβέντες. Πιθανολογώ ότι θα υπάρχουν και διάφορες εξελίξεις με αφορμή την παρουσία του εκεί και το γεγονός ότι θα συναντηθεί και με τον Αμπέλ Φερέιρα ξανά. Έχουμε διάφορα ανοιχτά μέτωπα, τα λέγαμε και όλες τις μέρες. Έχεις κάποιο αποκλειστικό τύπου κοντά σε χάφο ΠΑΟΚ, διαβάζουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, θα σου πω. Ναι. Κοντά οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι κοντά σε χάφ. Ωραία. Δεν μπορώ να πω εθνικότητα. Δεν μπορώ να πω ξεκάθαρα χαρακτηριστικά. Ηλικία μπορείς να πεις. Μπορώ έλα, να πω 25-35. Μέσα είσαι. Ωραία, ωραία, εκεί θα ωραία είναι. Με εμπειρία. Εμπειρία, τι άλλο. Έλα. Προσωπικότητα. Παραστάσεις, προσωπικότητα, ναι. Και έχει παίξει σε ομάδα της Ευρώπης. Έτσι στο διάλογο θα έχει παίξει. Ευρώπης, ναι. Αλλά μετά θα πω, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ωραία. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μου το επιτρέπουν οι καταστάσεις και τα γεγονότα. Αλλά θα είναι παικταράς, Στέργιο. Θα είναι παικταράς. Θα είναι παικταράς, ωραία. Μετά την αποκάλυψη της αγάπης, κοντά σε χάφο ΠΑΟΚ, εγώ θα σας πω. Χρήστο, κόψτε αυτό όταν έρθει ο παίκτης να το βάλουμε και να πούμε ότι επιβεβαιωθήκαμε κιόλας. Να πούμε ότι εμείς τα λέγαμε, έτσι. Εγώ θα πω μια ανάσα ΠΑΟΚ από τον Ολιβέιρα. Α, το πας Ολιβέιρα. Ναι, γράφεται, μια ανάσα. Ρισκάρεις, ρε φίλε. Το μια ανάσα το έχουν κάνει ψωμοτήρι. Για πες, ναι. Ορισμένοι μια ανάσα, συνάδελφοι. Μια ανάσα, ναι. Μια ανάσα Ολιβέιρα. Ναι. Επιμένει ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Πορτογάλου. Ναι. Είτε με μεταγραφή είτε ως δανεικού. Βάλτε το μέχρι τώρα. Ναι, 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 ναι. Βέβαια η περίπτωση δεν είναι εύκολη. Ναι. Έχει τις δυσκολίες της. Ναι, ναι, ναι. Τον θέλει και ο Κωσεϊσάο στο φετινό ρόστερ της Πόρτο. Βάλει και λίγο Λουτσέσκου. Εντάξει, τον θέλει και ο Λουτσέσκου. Όμως ο Πορτογάλος προτιμάει τον ΠΑΟΚ, ναι, σε περίπτωση που φύγει από την Πόρτο. Ναι. Και με δύο λέξεις, μια ανάσα Ολιβέιρα. Ωραία. Όπως έγραφε συνάδελφος. 10 λεπτά μετά που ανέβασε ο Γιώργος Σαββίδης τη φωτογραφία του Ολιβέιρα. Χρήστο, κόψε και αυτό το κομμάτι. Και τα δύο μας επιβεβαιωθούμε. Όχι, δεν θα είναι οι δύο βόμβες που έχουμε αποκαλύψει εδώ πέρα στο ΠΑΟΚ, λοιπόν, σήμερα, Τρίτη. Για να το σοβαρέψουμε, να τα πάρουμε με τη σειρά. Θα έχουμε και τις συνδέσεις μας με την Ολλανδία. Εχθές έγινε γνωστή η σύνθεση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. 51 άνθρωποι στον αριθμό. Είναι αυτό που λέγαμε για ευέλικτο σχήμα. Ναι. Γεροί να είναι, να πάνε την Ελλάδα μπροστά και ο ουρανός να γίνει πιο γαλανός και ο ήλιος πιο φωτεινός, που έλεγε και ο Πρωθυπουργός. Ξεκάθαρα, πιο γαλανός ουρανός. Αντικαταστάτης του Γιώργου Βασιλιάδη, ο Λευτέρης Αυγενάκης. Νέος υφυπουργός αθλητισμού. Στέργιο, θεωρείς ότι έχει βιογραφικό που τον κάνει να γίνεται υπουργός αθλητισμού? Γιατί κανένας δεν κατάλαβε. Οι προηγούμενοι είχαν. Αλλά αυτός δεν έχει καμία σχέση. Όπως και οι προηγούμενοι δηλαδή. Δεν ήταν τόσο πολύ ήρεση. Κοιτάξτε, είναι το βασικό κριτήριο για να μαθαίνεις. Να μην έχει σχέση. Να μην έχει σχέση με τον αθλητισμό για να μπει στο Υφυπουργείο Αθλητισμού. Μάλιστα. Δεν έχει μάλλον καμία σχέση ο Λευτέρης Αυγενάκης από το Ηράκλειο. Ηράκλειο, έτσι. Συντοματικά συντοπίτης του Ευάγγελου. Ναι. Συντοματικά. Το Ηράκλειο βγάζει λεβέντες έτσι κι αλλιώς. Υποστηρικτής του Μόραλη στον Πειραιά. Ναι. Ο Λευτέρης Αυγενάκης. Και αυτό συντοματικό νομίζω. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ναι. Του άρεσε ο πολιτικός λόγος του κύρου Μόραλη. Ναι. Τον κάλυψε μάλλον. Και τον στήριξε. Γενικότερα ένας άνθρωπος που θα περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς θα κάνει.
το ότι είναι συντοπίτης του Βαγγέλη Μαρινάκη μπορεί να λέει πολλά, μάλλον. Ναι. Μπορεί να, λέει και, να μην λέει και τίποτα. Δύσκολα θα πω εγώ, αλλά ας είμαστε λίγο καλοπροαίρετοι. Ναι. Εντάξει, αυτά. Κάτι άλλο σε πρώτη φάση για τον Λευτέρη Αυγενάκη δεν έχουμε να πούμε. Θα το δούμε στην πράξη, νομίζω, στην πορεία. Θα φανούν κάποια πράγματα για να μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα. Πάντως, όντως, επειδή στα σοβαρά το ψιλοψάξαμε χθες, δεν έχει κάποια σύνδεση με τον αθλητισμό γενικότερα, αλλά οκ, okay, είναι μια επιλογή, θα κρυθεί. Ναι. Θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο και με την Ελένη, όπως είπε και ο Στέργιος, να μας πούν τι γίνεται, τι έγινε στην πρωινή προπόνηση. Ναι, έχει τώρα για την κυβέρνηση. Ναι. Θα βγει και ο Σταύρος και η Ελένη για να μιλήσουμε, οπότε γενικότερα θα έχουμε επαφές από εκεί πέρα. Θα μας πούν τι περιμένουμε για το απογευματινό φιλικό, τι δοκιμές έγιναν το πρωί από τον Αμπέλ Φερέιρα και τι περιμένουμε να δούμε το απόγευμα. Αν υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί τις τελευταίες ημέρες γενικότερα στις προπονήσεις υπήρχαν κάποια μικροθέματα με παίκτες και πώς είναι η κατάσταση όλων αυτών, οπότε θα τα πούμε όλα στην πορεία. Ο πρωταθλητής Παύλα Γάτα Σκύλος. Τι άλλο είναι? Μ' άρεσε τέτοιο κάθε μέρα. Μάταρα, γιατί? Δεν δίνει πολύ βάρυτα σήμερα στην αποχώρηση της κυβέρνησης και στην έλευση της καινούργιας. Εντάξει, θα σας αφιέρωσε όλο πρωτοσέλιδο. Ένα κουτάκι πάνω αριστερά. Φέρετε πίσω τους εξυγιαντές. Και πάτωσαν στις εκλογές Βασιλιάδης, Κοντονής και Κωνσταντινέας. Πάτωσε και η κυρία εκείνη του Ρεστέχνου Ολυμπιακού. Ναι, όντως. Να ενημερώσουμε το γάβρο Γάτα Σκύλο. Ναι. Εντάξει, πάτωσε και αυτή. Τέλος πάντων, ο καθένας τα βλέπει πάντα με το δικό του πρίσμα. Είπαμε, αυτή τη δουλειά τους. Το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος εάν διαπιστώσει μυστήριες καταστάσεις. Μπορεί και να μην χρειαστεί. Ναι. Αλλά αν ο ΠΑΟΚ δει μυστήρια πράγματα, είτε που, πράγματα που αφορούν το συμβόλαιό του με την ΕΡΤ, τη συμφωνία, είτε πράγματα που αφορούν προσπάθεια της κυβέρνησης να αλλάξει μερικά πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, παράδειγμα, να φέρει πίσω τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ δεν πολύ τσουλάνε, αγάπη. Ναι. Χωρίς Σπάθες, Δημητρόπουλους, Παπάδες, Κομίνιδες, η λίστα είναι μεγάλη. Καλογερόπουλους κτλ. Κτλ. Ή αν δει μια προσπάθεια. Τι γέλιο είναι αυτό, βρε πρόεδρε. Άλλαξε κανάλι, σε αγάπη. Δεν μπορώ, δηλαδή. Σε παρακαλώ. Ψυχή μου πιάνεται. Λοιπόν, ή αν δει ο ΠΑΟΚ προσπάθεια της κυβέρνησης να πάει πίσω το ΒΑΡ, ναι, λέω εγώ. Ναι, ναι. Ή αν δει προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη ή του κύριου Αυγερινού, πώς λέγεται, Αυγενάκης. Θα το μάθουμε σιγά σιγά κάτι. Δεν το ξέραμε και χθες, τον Αυγενάκη. Ναι, ναι. Μπορεί να υπάρξει προσπάθεια να παραμείνει ο Ολυμπιακός πραξικοματικά στην Α1, το μπάσκετ. Πρέπει και ο ΠΑΟΚ να φωνάξει παρόν. Όχι απαραίτητα, το λέγαμε και χθες, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ποιος να φωνάξει παρόν. Καλά, γενικά, ναι. Σαν οργανισμός ο ΠΑΟΚ, εάν δει προσπάθεια να μείνει ο Ολυμπιακός στην Α1 στο μπάσκετ, να φέρει τα πάνω κάτω. Καλώς ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και οι ουρές τους αγανάκτησαν που ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την ΕΡΤ. Λες και ο ΠΑΟΚ άνοιξε το χορό των συμφωνιών της ΕΡΤ με ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Mm-hmm. Καλά λοιπόν κάνανε τη δουλειά τους και κάνανε επιστολές στον Άριο Πάγο και βάλανε τις ομάδες που τους ακολουθούν να βγάλουν και αυτή η ανακοίνωση. Αλλά θα πρέπει και ο ΠΑΟΚ λοιπόν, εάν δει μυστήριες καταστάσεις, να φωνάξει παρόν και να φέρει ξανά λίγο τα πάνω κάτω. Γιατί νομίζω και ο κόσμος έτσι θέλει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αν είναι όλα καλώς καμωμένα, δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ να επέμβει οτιδήποτε. Αλλά επειδή έχω την υποψία ότι θα δούμε πραγματάκια, αγάπη, το επόμενο διάστημα, mm-hmm, θα πρέπει και ο ΠΑΟΚ να βγάλει αντίδραση. Mm-hmm. Και αν χρειαστεί και σκληρή αντίδραση. Εγώ είμαι πάντα της άποψης και δεν θα αλλάξει ποτέ αυτή η άποψη, ότι όταν είσαι στη ζούγκλα πρέπει να επιβιώνεις με τους νόμους της ζούγκλας. Αν έχεις απέναντι το λιοντάρι και απειλεί τη ζωή σου, αν βγάλεις, αγάπη, το Ευαγγέλιο και αρχίζεις τις προσευχές, δεν θα γλιτώσεις. Ναι, δύσκολα είσαι. Θα πρέπει λοιπόν
να επιβιώσεις με τους νόμους της ζούγκλας. Αυτά σε πρώτη φάση. Συνεχίζει τη ροκομοσία της κυβέρνησης. Θα κρατήσει κανένα δύο ώρες, μιας και είναι 50 υπουργοί, υφυπουργοί, παραφυπουργοί και παραυπουργοί. Γιατί τρέμουν τα χέρια τους από την ιστορική ευθύνη της καταδίκησης της χώρας. Εντάξει, ρε, είναι θέλουν... ιδιαίτερη στιγμή. Άντε, αγάπη, σε δικά σου. Δεν νομίζω. Χρειαζόμαστε νέο αίμα στην Βουλή. Δεν βλέπεις. Τα παραδείγματα... τα παραδείγματα είναι άπειρα. Πολύ νέο αίμα. Τίμησε ο Πρωθυπουργός στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι, ναι. Έχριστο. Στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στους 51 έχουμε έναν από τη Βόρεια Ελλάδα. Τον κύριο Καράουγλου. Στο θρηλυκό Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Α, ναι, είναι ένας ακόμα, ρε, εσύ. Α, δύο είναι. Ναι, είναι ένας ακόμα. Α, μου ξέφυγε, συγγνώμη. Δύο, λοιπόν. Ω, Στέργιο. Ο πρόεδρος είναι αυτός. Όχι, ρε. Ναι, σωστά. Το είδαμε αυτό. Το ίδιο σου λούπι έχουν με τον... Πω, Στέργιο, δεν μπορώ, ρε. Ο γιος του είναι ποιος είναι. Δεν ξέρω. Μοιάζει με τον γιο του Βαγγέλη πάντως. Θα μπορούσε άρετα. Πω, 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 πω. Πω. Και αδερφό αφού δεν πήρε και την καρέκλα μαζί σου όπως σηκώθηκε. Μπράβο. Α, ψιλοτελειώνει. Κοίτα, όλοι είναι πίσω. Αυτοί που έμειναν είναι αυτοί εδώ. Είναι 10 άτομα. Εντάξει, αυτή έχουμε. Ποια είναι η πλέμμα, είναι αυτή. Τι τελευταίοι τελευταίων. Να, ο Θοδωρός Καράουγλου. Πω. Ο ένας από τους δύο στους 51 βουλευτές από την. Πολιτικού από τη Βόρεια Ελλάδα. Έλα, τελειώνουμε, Στέργιο, τελειώνουμε. Εντάξει, δεν βγάζουμε αγάπη πολιτικούς καλούς. Έχουμε μείνει στο. Ναι, στο Κωνσταντίνο Καραμαλή και στον Κωνσταντίνο φυσικά. Η πολιτική είναι από τη Μυσσηνία, αγάπη, να ξέρεις. Από καλή. Κρήτη έχει πολύ. Δηλαδή πέρα από καλό λάδι βγάζει καλούς πολιτικούς η Μυσσηνία. Χανιά, Ηράκλειο. Εκεί είναι. Λοιπόν, αυτά σε αποτυφάσει. Μαζί μας το Ρίζες Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για τα επόμενα events του Regency Casino. Μέχρι τότε μπορείτε και να πάτε στο καζίνο εάν έχετε συμπληρώσει φυσικά τα 21 χρόνια ζωής, να δοκιμάσετε λίγο ή πολύ ανάλογα την τσέπη σας, την τύχη σας ή ακόμα και ο τζόγος να μην σας αρέσει και το καζίνο γενικότερα. Πηγαίνετε στο θέατρο Βεργίνα, το φαγητό που υπάρχει και τα εστιατόρια είναι κάτι περισσότερο από καλά, το περιβάλλον είναι άψογο, όαση θα λέγαμε αγάπη μέσα στον καύσωνα. Από αύριο χαλάει καιρό. Ο νέος πρωθυπουργός είπε. Για πρώτη φορά θέλω να έχεις δίκιο. Ο νέος πρωθυπουργός. Η Μαρλής μου το είπε. Α. Ο νέος πρωθυπουργός είπε ότι ο ουρανός ήταν πιο γαλανός και χαλάει ο καιρός. Ναι, δεν σημαίνει μας κάτι αυτό που δεν πιστεύεις. Η κυρία. Δεν ξέρω τώρα, Αριστεριό, έναν ποιος είναι. Ορίστε, χαμογελάει κιόλα. Πώ να είναι. Φωτογραφία. Λοιπόν, η Αναδομό είναι μαζί μας, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα, Εθνικής Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα για κάθε ανάγκη, είτε μιλάμε για ανακαίνιση σπιτιού, είτε για επαγγελματικό χώρο, οπότε είναι μια ευκαιρία να πάτε από το γραφείο της Αναδομό και να συναντηθείτε με τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες της αγοράς και να γίνουν όλα όπως πρέπει με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και η Στοίχημαν είναι μαζί μας, η οποία προσφέρει πολλές αποδόσεις για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα. Πάρα πολλές επιλογές από κινητό, tablet, υπολογιστή, μπαίνετε και παίζετε πολύ εύκολα. Υπάρχει live καζίνο, υπάρχει και το σερί. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο στο σημερινό ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24, πάντα στον Ήμπερο 107,4. Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση. Τελείωσε το πανηγύρι. Σηκώνουν μανίκια και πιάνουν δουλειά για το καλό όλων μας, όπως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ναι. Συνεχώς η ζωή μας οδεύει αγάπη προς το καλύτερο. Εννοείται. Δηλαδή κάθε κυβέρνηση μας βελτιώνει τη ζωή, βελτιώνει τις συνθήκες στα νοσοκομεία, βελτιώνει τις συνθήκες στα πανεπιστήμια και στα σχολεία, βελτιώνει τους μισθούς μας, βελτιώνει την ασφάλεια που νιώθουμε σαν πολίτες γενικότερα. Όλο ένα και καλύτερη γίνεται η χώρα μας. Άρα, όπως βελτίωσε την κατάσταση και η προηγούμενη κυβέρνηση, την καθημερινότητά μας θα τη βελτιώσει και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η επόμενη. Και σιγά σιγά θα φτάσουμε να είμαστε και εμείς μια πολιτισμένη χώρα όπως η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Ολλανδία και όλες αυτές τις χώρες της Ευρώπης. Ναι. Γιατί ως γνωστόν και η Ελλάδα ανοίξει στην Ευρώπη, αγάπη. Δεν είμαστε αφρικανική χώρα, για παράδειγμα. Βεβαίως. Ούτε βαλκανική χώρα. Είμαστε μια καθαρά ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στην Ολλανδία να κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε με την Ελένη σε πρώτη φάση. Μετά τη μία θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση στο Σταύρο, θα την κάνετε σε εμάς και εμείς θα τη μεταφέρουμε. Είτε μέσω γραπτού μηνύματος, FM κενό, γράφετε το μήνυμά σας
και το στέλνετε στο 54526. Mm-hmm. Υπάρχει και το group του ΠΑΟΚ 4 στο Facebook. Στείλτε ένα μήνυμα εκεί, είτε πριβέ είτε δημόσιο, και όλες τις ερωτήσεις σας θα τις μεταφέρουμε στο Σταύρο. Εάν θέλετε, μπορεί να μην θέλετε, και θα σας καλύψει ο Σταύρος με τις ερωτήσεις τις δικές μας και με αυτά που έχει να πει σήμερα. Ξαναλέω, είτε μήνυμα στο λογαριασμό του ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο στο Facebook, είτε απευθείας μήνυμα, είτε δημόσια ανάρτηση, ή με γραπτό μήνυμα FM κενό, το μήνυμά σας, την ερώτησή σας για το Σταύρο, στο 54526. Λοιπόν, θα πάμε στην Ολλανδία. Έχουμε μαζί μας την Ελένη Μπούντου. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά, τελείωσε η πρωινή προπόνηση. Είναι η ώρα της ξεκούρασης για τους παίκτες, του γεύματος βεβαίως, γιατί κατά τις 4 και 4 ώρα Ολλανδίας θα αναχωρήσουν για το Τσβόλι, για το προπονητικό κέντρο εκεί της ομάδας βεβαίως, καθώς υπάρχει το προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι στις 7 Ολλανδίας, 8 Ελλάδας, για να μην μπερδευόμαστε. Ναι. Έτσι, ζωντανά και αυτό το παιχνίδι από ΠΑΟΚ TV. Με Σταύρο Κόλκα, να τα πούμε και αυτό. Α, αυτό είναι. Δυσκολεύτηκε τόσο που πήρε 2 μεταδόσεις τελικά. Νομίζω ότι έκανε τέτοιο bullying που δεν θα την έβγαζε με μία. Μάλιστα, γιατί τον παρακαλούσαν πολύ από ό,τι κατάλαβα στην αρχή και μετά δεν ήθελε. Αυτό τράβωσε ο Σταύρος, αλλά τελικά πήρε 2 μεταδόσεις. 2 και σερί κιόλας, έτσι. Μάλιστα. 2 σερί. Να ρωτήσω τώρα που λέμε αυτό, και τη Παρασκευή στο φιλικό θα είναι μέσα του ΠΑΟΚ TV ή δεν ξέρουμε ακόμα? Πάει φιλικό-φιλικό. Νομίζω ότι όσο μένει, όσο τουλάχιστον δεν κλείνει τυπικά καμία κατάσταση όσον αφορά τα τηλεοπτικά, πάει βήμα-βήμα. Δηλαδή και χθες οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ που ρωτήθηκαν για το τι θα γίνει με το φιλικό, αν θα το δείξει τελικά το ΠΑΟΚ TV όπως και έγινε, έλεγαν θα δούμε και θα δούμε. Mm-hmm. Οπότε δεν ανοίγουν έτσι τα χαρτιά τους για το τι μελγενέται, γιατί μπορεί να προκύψουν εξελίξεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οπότε βλέποντας σταδιακά, το πάμε. Αν και έχω την εντύπωση, έτσι να κάνω μια πρόβλεψη, ότι νομίζω ότι τα φιλικά προετοιμασίας και του δεύτερου σταδίου θα πάνε μέσα από το ΠΑΟΚ TV. Ναι. Έτσι πιστεύω, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι πολύ ξεκάθαρη. Να υπάρχει μια πρώτη συμφωνία με την ΕΡΤ και τον ΠΑΟΚ για συνεργασία με ορίζοντα τριετίας. Τα είχαν βρει σε όλα πριν τις εκλογές. Βεβαίως απέμεναν μόνο υπογραφές για να κλείσει και τυπικά το deal, γιατί η ΕΡΤ είχε κάνει μια πρόταση ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ στον ΠΑΟΚ. Πέρασε το χρονικό διάστημα, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες, που η Νόβα, το τηλεοπτικό βέβαια, το συνδρομητικό κανάλι, θα μπορούσε να καταθέσει μια ισόπωση προσφορά, πρόταση και αυτομάτως να πάρει τα δικαιώματα, γιατί στο συμβόλαιο είχε τον πρώτο λόγο στη συνεργασία με τον ΠΑΟΚ. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Βεβαίως εκεί δημιουργήθηκε και μια έτσι παρεξήγηση εντός εισαγωγικών, γιατί η Νόβα υποστήριζε ότι η προθεσμία, αυτό ακριβώς, ότι η προθεσμία δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, οπότε υπήρχαν αρκετές μέρες ακόμη μπροστά της. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη υποστήριζε βάσει ημερομηνιών ότι την τάδε ημερομηνία η ΕΡΤ κατέθεσε την πρόταση. Mm-hmm. Αμέσως ενημερώθηκε η Νόβα, οπότε στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Θα δούμε πώς θα κλείσει και το συγκεκριμένο θέμα, ναι, με την ΕΡΤ. Είναι και το θέμα των εκλογών, έτσι, που προηγήθηκε. Πρέπει να κλείσουν όλες αυτές οι πολιτικές εξελίξεις που είναι σε εκκρεμότητα και κατόπιν να τακτοποιηθούν και τα τηλεοπτικά. Ωραία, τι προκύπτει από την πρωινή προπόνηση? Καταρχάς, υπάρχει κάτι σε επίπεδο, με κάποιον παίκτη σε επίπεδο τραυματισμού, κάποια εξέλιξη? Όχι, είμαστε σταθερά στον Ελ Καντουρί. Είμαστε σταθερά στον Ελ Καντουρί, ο οποίος όμως εμφανίστηκε στο γήπεδο κανονικά. Μάλιστα συμμετείχε και στο κορόιδο έτσι πριν από την καθιερωμένη προπόνηση. Στη συνέχεια όμως, όταν οι παίκτες χωρίστηκαν σε γκρουπ και άρχισαν να δουλεύουν στατικές φάσεις και ούτω καθεξής, ο ίδιος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα με τον Βασίλη Κανάρα. Καθ' όλη τη διάρκεια της προπόνησης του ΠΑΟΚ ήταν και αυτός στο γήπεδο, δούλεψε κανονικότατα. Νομίζω ότι πολύ δύσκολο θα τον δούμε σήμερα στο φιλικό. Δεν υπάρχουν τέτοιες πιθανότητες, γιατί και ο ίδιος χθες, αποχωρώντας από την προπόνηση, όταν ρωτήθηκε για το αν υπάρχει έστω περίπτωση να δούμε κάποια λεπτά, να δοκιμάσει το πόδι του και αν πονάει, είπε ότι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θέλουν να προφυλαχθεί για να μην επιδεινωθεί η κατάσταση. Γίνεται ένας πόλεμος όμως, αγάπη, με τον Ελ Καντουρί. Είναι επιρρεπής, σίγουρα είναι επιρρεπής, αλλά και ψυχολογικά και εμείς δεν το βοηθάμε καθόλου. Εντάξει, ψυχολογικά, ρε, ότι και να λέμε, άμα έχει σφίξιμο στο δικέφαλο την επόμενη μέρα μετά το φιλικό, τι να πούμε εμείς άλλο. Ναι, αλλά αν η περιραίωση ατμόσφαιρα είναι αυτή, ότι ο Ελ Καντουρί είναι μέσα. Και... Εγώ πιστεύω τον βαραίνει. Τον βαραίνει και του βγαίνει τραυματισμός.
Τον έχουμε φάει τον άνθρωπο, τον έχουμε φάει τον άνθρωπο. Κοίτα, να σου πω κάτι. Υπόθηκαν τόσο καλά λόγια για τον Καντουρί στα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια και γενικά. Μα έδειξε πράγματα. Στην πρώτη εβδομάδα ακριβώς της προετοιμασίας που όντως έδειξε πράγματα και στις προπονήσεις και έδειξε πράγματα. Και παίζοντας ως οχτάρι έδειξε αυτό πράγματα, ακριβώς. Αυτό που λέγαμε τόσο καιρό. Και σε μια νέα θέση, σε ένα νέο ρόλο που νομίζω ότι τα λέει πάρα πολύ ωραία στη συνέντευξή του στο Πάκος 4. Μιλάει για αυτή τη θέση και για το πώς τον χρησιμοποιούσε ο Λουτσέσκου, πόσο δυσκολευόταν και πόσο καλύτερα νιώθει στη νέα του θέση. Αλλά το βασικό για τον Έλ Καντουρί είναι να βρει μία σταθερότητα στην απόδοσή του, έτσι να μείνει μακριά από τους τραυματισμούς, από τις ενοχλήσεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που έχουμε από το Μαροκινό είναι αυτή, ότι όταν βρίσκει τα πατήματά του, όταν νιώθει καλά ψυχολογικά, όταν παίρνει έτσι την ανηφόρα, εκεί έρχεται ένας τραυματισμός, εκεί έρχονται οι ενοχλήσεις και ξανά από την αρχή. Αυτά είναι τα σκαμπανεβάσματα, πρέπει να βρει μία σταθερότητα στην απόδοσή του, γιατί έχει πράγματα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με βιογραφικό, με πολύ καλά στοιχεία, που νομίζω ότι σίγουρα στον ΠΑΟΚ δεν τα έχουμε δει όλα στον απόλυτο βαθμό. Ναι, λόγω τραυματισμών πάντα, έτσι. Σίγουρα. Ο Βέρμπλουμ ήταν πρωί-πρωί σήμερα στην προπόνηση. Το συνηθίζει ο Σουηδός, πηγαίνει πριν από όλους. Δεν ξέρω τι ώρα ξυπνάει, γιατί εδώ η προπόνηση η πρωινή είναι 10 η ώρα το πρωί. Πιστεύω ότι κατά τις 8 η ώρα βρίσκεται στο γήπεδο και αυτός με τον Βασίλη Καναρά. Ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα. Είναι δύσκολη η κατάσταση για τον Βέρμπλουμ. Σήμερα τον είδαμε πολύ καλά ψυχολογικά, έκανε και το χιούμορ του. Έφυγε από την προπόνηση λέγοντας ότι είμαι νεκρός εντός εισαγωγικών. Τώρα, προχθές πριν από 3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, που μπήκε κάτι έξτρα στο πρόγραμμα, ένιωσε ενοχλήσεις. Φάνηκε και ο ίδιος να μην του αρέσει ότι πόνεσε και δεν μπορούσε να βγάλει την άσκηση. Σίγουρα είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό της αποθεραπείας και της επιστροφής στους αγωνιστικούς χώρους. Σίγουρα ο τραυματισμός για κάθε ποδοσφαιριστή δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Έχει τα πάνω του, έχει τα κάτω του. Προσπαθεί βήμα-βήμα, ανεβαίνει το δικό του Γολγοθά και ψυχολογικά δείχνει να το παλεύει και ο ίδιος. Υπάρχουν κάποιες στιγμές όμως που τον παίρνουν από κάτω. Τον είδαμε πριν από 3 μέρες και η έκφραση του προσώπου του και όπως έφυγε από την προπόνηση έδειχνε να τον παίρνει από κάτω. Σήμερα ήταν πολύ διαφορετικός. Νομίζω ότι σιγά σιγά το παλεύει, σιγά σιγά προσπαθεί και εκείνος να μπει στο δικό του δρόμο και να αφήσει πίσω του αυτήν την πολύ άσχημη ανάμνηση του τραυματισμού. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση, μιας και πιάσαμε έτσι τους απόντες και τους τραυματίες, είναι ο Μαουρίσιο, έτσι. Ο Μαουρίσιο, ο οποίος κάθε μέρα δείχνει πράγματα. Τον Μαουρίσιο τον έχει αναλάβει ο Ανέσης Ασλανίδης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα ασχοληθεί προσωπικά με τον Αντελίνο Βιερίνια και ασχολείται προσωπικά με τον Αντελίνο Βιερίνια. Αλλά φαίνεται ότι και ο Μαουρίσιο έχει βρει το δάσκαλό του στο πρόσωπο του Ανέστη και τώρα που τελείωσε η προπόνηση οι δυο τους έκαναν ποδήλατο εδώ στην περιοχή του Άπελντον. Είναι συνέχεια μαζί, τα πρωινά δεν εμφανίζονται τόσο στις προπονήσεις ωστόσο το απόγευμα ακολουθούν κανονικά το πρόγραμμά τους. Οι δύο θα κατέβουν, δεν θα ταξιδεύσουν στην Ρουμανία την Τετάρτη. Θα αναχωρήσουν από το Άπελντον γιατί δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρεί το Μαουρίσιο, έτσι, να ταλαιπωρούνται γενικώς οι ποδοσφαιριστές που έχουν πρόβλημα τραυματισμού με το φιλικό στη Ρουμανία. Οπότε θεώρησαν ότι είναι προτιμότερο να κατέβουν μαζί με τον υπεύθυνο γυμναστή και αποκατάστασης βεβαίως ο Ανέστης και να κατέβουν στην Ελλάδα και σιγά σιγά να ακολουθήσουν το δικό τους πρόγραμμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα σήμερα η πρωινή προπόνηση ήταν μικρότερης διάρκειας. Είναι λογικό και επόμενο όταν υπάρχει φιλικό παιχνίδι το απόγευμα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, παιδιά, νόμιζα ότι θα μας το χαρίσει σήμερα. Ναι. Αλλά τελικά όχι. Κανονικά στο γήπεδο για μία ώρα δούλεψαν σε στατικές φάσεις. Έδειξε 2 ενδεκάδες, νομίζω ότι ήταν πολύ ενδεικτικές. Το ίδιο έχει κάνει και στο προηγούμενο φιλικό και τελικά είδαμε 2 διαφορετικές ενδεκάδες. Οπότε ενδεικτικά τη γράφουμε στο ΠΑΟΚ 24. Ναι. Αλλά θα δούμε πώς θα ανακατέψει και πάλι την τράπουλα ο Άμπελ Φερέιρα, γιατί θεωρώ ότι λογικά θα την ανακατέψει. Δεν έχει δείξει ούτε χθες ούτε προχθές έναν βασικό κορμό, μια ενδεκάδα για να πεις ότι προς τα εκεί κινείται και ενδεχομένως αυτή η ενδεκάδα, αυτός ο κορμός να πάρει ένα 60 λεπτό στο σημερινό τρίτο φιλικό. Άρα θεωρώ ότι και σε αυτό το φιλικό θα δούμε πολλές και διάφορες δοκιμές. Έτσι κι αλλιώς, με βάση αυτό που είπε και μετά το παιχνίδι το προχθεσινό με την Νόρτζελαντ, φάνηκε ότι θέλει να τους δει όλους όσο δυνατόν περισσότερο μέχρι να γυρίσει η ομάδα στην Ελλάδα από το πρώτο στάδιο, δηλαδή τη Σαββατοκύριακο. Έτσι ακριβώς. Για να επιστρέψει με ένα μικρότερο γκρουπ την επόμενη εβδομάδα ξανά. Οπότε έχει λογική το να αλλάζει τις ενδεκάδες και να δίνει πολύ χρόνο
για να τους δει τους περισσότερους. Δηλαδή, είδαμε το Μελιόπουλο μην έχει το καταλήξει σε μια βασική ενδεκάδα. Ναι, ναι, ναι. Είναι λογικό γιατί θέλει να έχει εικόνα όλων των παικτών αγωνιζόμενων, έστω σε φιλικά παιχνίδια. Οπότε νομίζω ότι και σήμερα θα δούμε κάτι ανάλογα και την Παρασκευή στη Ρουμανία, για να επιστρέψει μετά με πολύ μικρότερο γκρουπ. Γιατί τώρα είναι μεγάλος αριθμός. Έτσι ακριβώς. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μετά από μία εβδομάδα προετοιμασίας για πρώτη φορά είδαμε σε προπόνηση βασικούς Κρέσπο και βασικούς δίδυμο Κρέσπο Βαρέλα. Mm-hmm. Έτσι, η σταθερά του ΠΑΟΚ την περσινή σεζόν τα τελευταία δύο χρόνια για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Άμπελ Φερέιρα εμφανίστηκαν μαζί στην ίδια ομάδα χθες. Άρα αυτό δείχνει ότι δοκιμάζει διαρκώς πρόσωπα, δοκιμάζει διαρκώς δίνει νέους ρόλους, τοποθετεί, διορθώνει. Εκείνο το οποίο αναφέραμε και χθες το βράδυ με τον Νίκο Μοσχοβίτη είναι ότι σίγουρα έχουμε αντιληφθεί ότι στο μυαλό του Φερέιρα ο Ροντρίγκο είναι στα αριστερά, στα αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά χθες και προχθές είδαμε Μιχάη στο δεξί άκρο. Δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη κίνηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπήρχε πληθώρα λύσεων στο κέντρο της άμυνας, άρα θεώρησε προτιμότερο να τον τοποθετήσει στο γκρουπ εκεί με Μάτος και Δελγιανίδη, ή αν γενικά τον προορίζει, το σκέφτεται τον Μιχάη για το δεξί άκρο. Απλά το λέμε, το είδαμε, το καταγράφουμε, μιας και εμφανίστηκε στη συγκεκριμένη θέση. Τα διαθέσιμα χάφ είναι 4 στην παρούσα φάση, είναι γνωστά από τη στιγμή που Ελ Καντουρί δεν θα αγωνιστεί, και από εκεί και πέρα και μπροστά είναι ξεκάθαρη η κατάσταση με τον Στόχα αριστερά, τον Μπίσεσβαρα βεβαίως σε ένα νέο ρόλο στην κορυφή, περισσότερο ως περιφερειακό επιθετικό, Ακπομ Γαϊτανίδης. Νομίζω ότι το δίδυμο Γαϊτανίδη με Λίσα, μιας και ανέφερα τον Γαϊτανίδη τώρα, παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τη στιγμή που ο Γαϊτανίδης έβαλε ένα πέναλτι αλαπανέγκα στον Μελίσσα. Υπάρχει μια κόντρα πολύ ωραία μεταξύ τους. Έτσι, προσπαθεί ο ένας διαρκώς να την μπει στον άλλον, ακόμη και στις προπονήσεις, ακόμη και στην καθημερινότητα της ομάδας. Είναι πολύ ωραίο το συγκεκριμένο δίδυμο. Ναι, όντως. Κατά τα άλλα, ο Γιώργος Αβίδης είναι εδώ, έτσι, αφήχθη από χθες το απόγευμα στην Ολλανδία. Μετά το τέλος απογευματινής προπόνησης βεβαίως είδε τους παίκτες, είχε έτσι κάποιες πρώτες συζητήσεις με τους παίκτες, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το τέτα-τέ, τη συζήτηση που είχε μαζί με τον Άμπελ Φερέιρα και τον Μάριο Μπράνκο. Είναι λογικό και επόμενο, δεν είχαν γνωριστεί προηγουμένως, τουλάχιστον μια γνωριμία διαζώσης, έτσι, οι δύο άνδρες, δεδομένου ότι ο Φερέιρα ταξίδευσε από την Πορτογαλία στην Ολλανδία κατευθείαν στην δεύτερη μέρα προετοιμασίας. Άρα η πρώτη γνωριμία, οι πρώτες συζητήσεις γίνονται επί Ολλανδικού εδάφους. Σήμερα το πρωί δεν εμφανίστηκε ο Γιώργος Αβίδης στην προπόνηση. Υπήρχαν κάποιες υποχρεώσεις όπως μας ενημέρωσαν, αλλά το απόγευμα θα παρακολουθήσει κανονικά από κοντά το φιλικό. Μετά από μία εβδομάδα παρουσίαση του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, έχει βγάλει κάποια πρώτα συμπεράσματα ο Άμπελ Φερέιρα. Υπάρχουν κάποιες πρώτες εικόνες για το γκρουπ, για τις δυνατότητες της ομάδας, και αυτές πρόκειται να μεταφέρει. Έτσι ακριβώς, και για τις ανάγκες, και νομίζω ότι τοποθετήθηκε και δημοσίως έτσι για τον χαφ. Νομίζω ότι η λέξη χαφ είναι αυτή που ακούγεται διαρκώς εδώ στην Ολλανδία. Χαφ. Και βεβαίως από κοινού να πάρουν αποφάσεις για την ενίσχυση της ομάδας, που είναι το βασικό, τα μεταγραφικά, αλλά και βεβαίως για το ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ. Όπως είπες και εσύ προηγουμένως, είναι η λυμένη απόφαση του Φερέιρα στο δεύτερο στάδιο να δουλέψει με ένα μικρότερο γκρουπ, έχοντας βεβαίως αποκτήσει εικόνα των ποδοσφαιριστών του, και να δουλέψει πάνω στην έννοια του γκρουπ, του συνόλου, της ομάδας, σε αυτό το 4-4-2 ενδεχομένως, όπως φαίνεται να το έχει στο μυαλό του. Ωραία. Εντάξει, Ελένη. Θα μιλήσουμε στην πορεία και με τον Σταύρο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Θα σας ακούσουμε και το απόγευμα στο φιλικό. Καλή συνέχεια. Ήταν η Ελένη Μπούντου από την Ολλανδία. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ και η κάλυψη προετοιμασίας των φιλικών αγώνων και των ευρωπαϊκών παιχνιδιών είναι μια προσφορά της Σάρκων Ελλάς. Εάν είστε επαγγελματίας και έχετε κατάστημα, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, και χρειάζεται ράφια, όπως είναι φαρμακείο, όπως είναι σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, νομίζω το να απευθυνθείτε στην Άρκον είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Η Άρκον κατασκευάζει και τοποθετεί ράφια σε κάθε κατάστημα χοντρικής λιανικής, κάθε τύπου και σε κάθε διάσταση ανάλογα με τον χώρο σας. Η Άρκον Ελλάς θα τη βρείτε στη βιομηχανική περιοχή της Ίντου, στο τηλέφωνο 2317-23-240. Υπάρχει υποκατάστημα στην Αθήνα, καθώς και στο arcon.gr. Μαζί με το ΠΑΟΚ στην προετοιμασία και το Ότο Καλογεράς, η ολοκληρωμένη λύση
για το αυτοκίνητό σας, προκειμένου να κυκλοφορείτε και να ταξιδεύετε με ασφάλεια εσείς και η οικογένειά σας, αλλά και οι απέναντι, όπως λέμε πάντα. Σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση, εφόσον χρειαστεί να αφήσετε για λίγες ώρες ή για λίγες μέρες το δικό σας. Τρία καταστήματα: Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Οριοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων στη Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Και την τριάδα των χορηγών του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία και στα φιλικά και την ενημέρωση που μας δίνουν καθημερινά ο Σταύρος Κόλκας και η Ελένη Μπούτου. Χορηγός και η ασφάλεια Μαργαρετόπουλος, από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα, οι χαμηλότερες τιμές στην ασφάλιση αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία. Πριν να ανανεώσετε την ασφάλειά σας, κάντε μια ερώτηση στον Μαργαρετόπουλο, θα σας κάνει την προσφορά και θα επιλέξετε εσείς το αν όντως είναι η πιο συμφέρουσα λύση η ασφάλεια Μαργαρετόπουλος. Πληροφορίες στο 2310-911-701 και στο margaritopoulos.com. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις για το Σταύρο. Ωραία. Είτε στο με γραπτά μηνύματα FM και ενώ την ερώτησή σας στο 54526, είτε με ανάρτηση στο ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107.4 στο λογαριασμό στο Facebook, είτε με direct μηνύματα στον ίδιο λογαριασμό. Θα μεταφέρουμε όλα τα ερωτήματα στο Σταύρο. Νομίζω θα μας τα απαντήσει μετά το διάλειμμα και αφού επιστρέψουμε μετά τις μία. Εδώ μας επιστρέψαμε και τη δεύτερη ώρα στο σημερινό ΠΑΟΚ 24. Έχετε στείλει αρκετή την ερώτησή σας για τον Σταύρο. Με το που θα τον έχουμε θα τους διθέσω για να τις απαντήσει. Πολλές είναι και ίδιες για το γνωστό θέμα αγάπη. Μας ταλαιπωρεί όλους και μας προβληματίζει. Εντάξει τώρα. Θα τα θέσουμε όλα υπόψη του Σταύρου. Λοιπόν, η προετοιμασία του ΠΑΟΚ όπως κάθε μέρα, η ενημέρωση που μας δίνουν οι ανταποκριτές μας, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι μια προσφορά από την Άρκον Ελλάς. Ό,τι κατάστημα και να έχετε, χοντρικής λιανικής και χρειάζεται ράφια, φαρμακείο, σούπερ μάρκετ, μινι μάρκετ, θα απευθυνθείτε στην Άρκον, η οποία είναι στην βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, ή πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2310-723-240. Υπάρχει υποκατάστημα και στην Αθήνα, υπάρχει και το arcon.gr. Κατασκευή και τοποθέτηση ραφιών σε οποιαδήποτε διάσταση, ακριβώς όπως θα θέλετε και προσαρμόζονται στον επαγγελματικό σας χώρο. Καλησπέρα, Σταύρο. Καλησπέρα. Τι έγινε, παιδιά? Όλα καλά, Σταύρο, εσύ? Πώς χρειάζεται για εκπομπή, δεν είχατε κάνει 2 εκατομμύρια στην άκρη σήμερα? Να συνημερώ. Σταύρο, είσαι προκλητικός με πρωί. Δεν ξεκινάς καλά. Δεν ξεκινάς καλά. Αυτό Σταύρο, θα το λες στην αγάπη. Δεν το συνεχίζετε καλά. Δεν το συνεχίζετε καλά και θα γίνει, Σταύρο, αυτό που σου είπα χθες. Εγώ απλά ποντάρω. Θα γίνει, Σταύρο, αυτό που σου είπα χθες. Θα δώσεις εσύ τη λύση και όλα καλά. Άμα θέλεις. Έχεις εμένα. Εντάξει, οκ. Εγώ, Σταύρο, δεν περιμένω κανένα ακόμα. Βασίζομαι στον ιδρώτα της δουλειάς μου και στο Τζόκερ. Που να συνημερώσω. Μου έκατσε 2-1. Δηλαδή, πιάσαμε 2 νούμερα και το Τζόκερ. Κάτσε, αλλά 3 να γίνει. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Σταύρο μου το είπε χθες με τόσο μεγάλο ενθουσιασμό και του λέω πόσα κέρδισες, 2 ευρώ. Δηλαδή. Άλλα 3 νούμερα, Σταύρο, μας λείπαν 3 νούμερα. Δηλαδή. Το jackpot ήταν 4 εκατομμύρια, Σταύρο. 2 ευρώ. 4 εκατομμύρια. Δηλαδή, στέλνει, άμα και δεις 4 εκατομμύρια, θα αφήσεις και τι θα μου πεις την άλλη μέρα. Σταύρο. Αν δεις εμένα, θα είναι καλό. Μην δεις κάποιον άλλον που θα τον έχω πάρει στη δούλεψή μου. Σταύρο, έχει κάνει πλάνο, θα ανοίξει δικό του μέσο και θα μας προσλάβει, δύσκολα, θα με προσλάβει, Σταύρο, με μισθούς πείνας, μου έλεγε χθες. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι αδίστακτος, δεν είναι για να του έρθουν λεφτά. Σταύρο, ξέρεις τι γίνεται, τώρα για να το σοβαρέψουμε λίγο. Είχαμε μια κουβέντα με την αγάπη και λέει, αν τυχόν σου κάτσει το τζόκερ και αν κάνει δικό σου μέσο, θέλω 1,5 χιλιάρικο μισθό. Υπάρχει εντύπωση, λοιπόν, Σταύρο, και αυτό ισχύει και για τον Ιβάν Σαββίδη, ότι επειδή έχει λεφτά. Εδώ στα ρε φίλε, τι θα κάνει, θα βγατήσουν. Δεν θα χάσω 22 χρόνια. Όχρε, Στέριο. Σταύρο, έχω δίκιο. Δηλαδή, επειδή κάποιο έχει λεφτά, τα μοιράζει αβέρτα. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Εγώ, αν είχα 4 εκατομμύρια στην άκρη, θα έδινα στην αγάπη 1200 από το μήνα. Ωρε, Σταύρο. Μπράβο, να τα ακούτε αυτά μερικοί. Λοιπόν. Εντάξει. Αλλά μόνο στην αγάπη. Ο Στέλιος, επειδή άμα κέρδιζε θα ήταν μισθούς πείνας, θα του έκανα μείωση. Σωστό. Κι άμα θέλεις. Κι άμα θέλεις. Κοίταξε, επειδή είναι γνωστό σε όσους γνωρίζουν ότι στο κομμάτι των χρημάτων δεν τα σφίγγεις γενικότερα, ούτε τα κάνεις μασούρια.
Γι' αυτό δεν καταστραφούμε σε καμιά φάση. Το μόνο του σίγουρο. Δεν το παίρνω σοβαρά. Σε αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Λοιπόν, εγκαινιάσαμε μια νέα ενότητα. Έχει στείλει ο κόσμος κάποιες ερωτήσεις για σένα, μιας που είσαι εκεί. Εντάξει, να τις πάρουμε λίγο, να τις τελειώσουμε και μετά σου δίνουμε το λόγο. Να σου πω ότι είμαι με πάγο στο λαγόνο του σωρίτη μου. Γιατί ρε Σταύρο, τι έχεις κάνει. Από το ποδήλατο, έτσι. Από το ποδήλατο, ναι. Ήθελες και ποδήλατο τρομάρος εσύ να πας και στην προπόνηση. Είμαι μισή ώρα με πάγο τώρα. Ωραία κατάσταση, μπράβο. Και όταν βρίσκει λίγο από κάτω, άμα ακούσε καμία κραυγή δηλαδή, να ξέρετε γιατί είναι. Ναι. Βγάλε μια φωτογραφία. Το τέτοιο μου με τον πάγο. Σταύρο. Αγάπη. Όχι αυτό πιβαίνει, τι να κάνω τώρα. Άλλοι τα κάνουν αυτοί, αγάπη. Άλλοι τα κάνουν αυτοί. Αγάπη. Μπερδεύεσαι. Μπερδεύεσαι, αγάπη. Δεν είναι λίγο σχέση αμυντικού. Με στέλεχος. Θα είσαι σε καλή κατάσταση να κάνεις, Σταύρο, τη μετάδοση το απόγευμα. Σταύρο. Θα κάνω κοινή με το ΠΑΟΚ TV. Ε, ναι. Σταύρο, σε πίεσαν τόσο πολύ που τελικά πήρες 2 μεταδόσεις, έτσι. Γκρίνιαζες στην αρχή ότι δεν μου δίνουν και όλα αυτά και πήρες 2. Νόμιζα ότι υπήρχε μπάλκο, ότι κάποιος με κόβει. Τι σε κόβει, σε 2 σου δώσανε από τις 3 μέχρι τώρα. Δηλαδή, πού και να μην σε κόβανε. Πού και να μην σε κόβανε. Τι να πω. Σταύρο, για να πάρουμε με τη σειρά να μιλήσουμε και για ΠΑΟΚ λίγο. Εντάξει. Mm-hmm. Φίλος που θυμάται το πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή με τον Φαλκάο, το θυμάσαι και εσύ ότι πρόεδρε δεν έχει σημασία. Μόνο γράφει ο φίλος ο Κώστας. Σημασία δεν έχει ότι ο Κόλκας θα δώσει 1200 στην αγάπη, σημασία έχει ότι το σκέφτηκε. Εντάξει, νομίζω. Α, μπράβο. ο φίλος ακολουθεί γραμμή Ολυμπιακού, ρεπόρτερ Ολυμπιακού και συμφωνώ μαζί του. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν στείλει 5-6 την ίδια ερώτηση με απόκληση λέξεων 2-3 γράμματα, ό,τι κάνουν λέξεις, αν θα πάρουμε χαφ. Πάμε λίγο σοβαρά. Ξέρεις τι κάνω, πηγαίνω στην προπόνηση και όποιον βλέπω μπροστά μου, λέω κανένα χαφ να πάρετε. Όποιον βλέπω, εντάξει. Δηλαδή, αν μπορώ να δω και αυτό που είναι, που σκουπίζει το χορτάρι από το πολιτικό κέντρο, που είναι άσχετος με τον ΠΑΟΚ. Ωραία, κανένα χαφ θα πάρετε. Ναι. Άμα ρωτάς και εσύ, βρούμε δουλειά, για πες. Ρε φίλε, εντάξει τώρα, θα πάρω ΠΑΟΚ χαφ. Το θέμα είναι πότε και σε τι επίπεδο θα είναι ο χαφ που θα έρθει. Δηλαδή, κάνει προετοιμασία. Ναι. Είναι σε ομάδα. Παίζει αυτό που θέλουμε, έχει τα στοιχεία που θέλουμε. Δηλαδή μπορείς να πάρεις ένα χαφ 5 μέρες με το παιχνίδι και να παίξει και να πάρεις ένα χαφ 6 μήνες με το παιχνίδι και να μην παίξει. Ωραία. Ναι. Το ποδόσφαιρο πλέον έχει να κάνει πολύ με τα χαρακτηριστικά και το τι παίζει ο καθένας. Εντάξει, εκτιμώ ότι στο επόμενο στάδιο θα έχουμε. Έχει επιλογές ο ΠΑΟΚ. Όπως είπα και χθες είναι ακριβές όμως, δεν είναι αυθινές. Mm-hmm. Και επειδή κάποιοι φίλοι αντέδρασαν, δεν είπα στο βίντεο των απεσταλμένων, για το Financial Fair Play. Παιδιά, το Financial Fair Play είναι μια στιγμή πραγματικότητα για τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες που σκορπάνε λεφτά. Ναι, φυσικά. Και ο ΠΑΟΚ πέρασε ένα διάστημα πενταετίας, εξαετίας που τα πετούσε. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι σοφό αυτό. Δεν είναι σοφό. Κακά τα ψέματα. Και νομίζω, Σταύρο, ότι αν τυχόν τεθεί θέμα, δεν θα κάνει η UEFA τα στραβά μάτια όπως κάνει σε Παρί και City, γιατί είναι η Παρί και η City. Και είναι το παράδειγμα πρόσφατο της Μίλαν που αποκλείστηκε από το Europa League. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει η απόφαση, νομίζω δεν αλλάζει. Έχω την αίσθηση, τέλος πάντων. Η Μίλαν τι έκανε, έπαιρνε, ποτέ δεν έκανε ομάδα, δεν ισορρόπησε. Αντίο ζωή. Ναι. Που έχει ένα brand name καλύτερο του ΠΑΟΚ, νομίζω η Μίλαν. Τα λογιστικά, κάτσε γιατί μου βιάσε το σύμπαν αυτή τη στιγμή. Ωραία, το ξεχάσαμε περισσότερη ώρα από όσο έπρεπε. Αυτό που ουσιαστικά λέμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει περιθώρια να κάνει λογιστικές τρίπλες. Ωραία. Ναι, ξέρω εγώ, μια αγορά 4 εκατομμυρίων δεν την περνάς. Ξέρω εγώ με το καλημέρα στα έξοδα. Πας, ξέρω εγώ πόσα χρόνια συμβόλαιο. 4, το σπάς δια 4. Ακόμα και αυτά τα σπασίματα δεν έχουμε άνεση αυτή τη στιγμή. Ναι. Να τα κάνουμε. Ωραία. Γενικά τέλος πάντων δεν είναι εύκολο. Ναι. Θα βρεθεί τρόπος στο τέλος, αλλά θα βρεθεί στα νούμερα που πρέπει για να πάρεις αυτό το παίχτη που πρέπει. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, ποιοι έρχονται τέτοια περίοδο. Γιατί έχω αυτά τα ονόματα που ξέρω,
τους βλέπω λίγο χλωμούς να έρχονται. Τέλος πάντων, είναι ιδιόμορφη η κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει καλούς παίκτες εκεί, ξέρει ότι η μεσαία γραμμή είναι το πιο νευραλγικός χώρος, ξέρει ότι αν δέσει τη μεσαία γραμμή με την τετράδα της άμυνας που έχει, δεν θα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Εντάξει, ξέρει ότι η ποιότητα που έχει μπροστά, αν τα χαφ είναι στο επίπεδο που πρέπει, θα έχει αποτέλεσμα, αλλά πού τα χαφ. Ναι. Εντάξει, να μην το πλατιάζουμε, άλλο κανένα θα ίδια λέμε, αλλά... Ωραία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο φίλος ο Γιώργος, παιδιά, ρωτήστε τον Σταύρο για το αν τα πάει καλά ο Τσιγκάρας που ακούσαμε τόσο καλά λόγια πέρσι. Ο Τσιγκάρας δεν έχει παίξει ακόμα, νομίζω όπως σήμερα. Ναι. Ο Τσιγκάρας, παιδιά, είναι ένας παίκτης υπολογιστής. Δηλαδή, θα του πει ο προπονητής κάτι, θα κάνει αυτό που του πει ο προπονητής. Είναι παίκτης ομάδας, είναι εργαλείο, είναι από τα χαφτά οποία... σε κάποια φάση στο μέλλον μπορεί να κάνουμε καριέρα υψηλού επίπεδου, είναι διεθνής, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος να κουβαλήσει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και αποδείχθηκε μέσα σε μια εβδομάδα βέβαια ότι ο Τσιγκάρας σχέση με τον Μελιόπουλο είναι η μέρα με τη νύχτα. Ναι, σωστό. Ο Τσιγκάρας είναι κανονικός ποδοσφαιριστής. Και εγώ η πληροφόρηση που έχω για τον Τσιγκάρα θα μείνει. Ναι. Δεν είναι ότι θα φύγει στο δεύτερο στάδιο. Θα δούμε. Υπάρχει χρόνος ακόμα για να το δούμε. Εντάξει, σε 28 μέρες παίζουμε παιχνίδι. Ωραία. Έχουμε ακόμα. Ο φίλος του 756 για τον Πιτσιρικά για Γαϊτανίδη λέει έχει το ίδιο επίθετο με τον συγχωρεμένο τον Λέμι Σταύρο. Αν ξέρεις αν έχουν κάποια συγγένεια. Ο Παγιάννη είναι. Ο Λέμι ναι. Ήταν τον έβος μου. Δεν... Ναι. Δεν νομίζω. Ωραία. Ρώτα τον Γαϊτανίδη. Αν ξέρει αλλά... τον Λέμι. Ναι. Μήπως έχει κάποιο... Μιλάμε για την πάρα μεγάλη δεξιά. Λοιπόν, ο φίλος ο Άγγελος, καλημέρα, ρωτήσω τον Σταύρο. Με Κυρκύρη υπάρχει ενδεχόμενο να ξαναλάβει τη θέση υπεύθυνου επικοινωνίας ή κάποια άλλη θέση στην ΠΑΕ? Όχι, αλλά εκεί γύρω θα είναι. Αν όχι στον ΠΑΟΚ θα είναι, στο Όπεν θα είναι κάπου τέλος πάντων. Ωραία. Εκεί γύρω θα είναι. Ο φίλος ο Νίκος, για το αν βλέπεις να υπάρχει περίπτωση ο Ζίβκοβιτς να ξεκινήσει έναν του Πασχαλάκη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε όχι, γιατί ο Πασχαλάκης συνεχίζει όπως τελείωσε. Δεν είναι για να βάλεις κόσμο στο Πασχαλάκη, αυτή είναι σέμα. Ναι. Και ο Ζίβκοβιτς πάει πολύ καλά, είναι εξαιρετικός θεματοφύλακας, αλλά εντάξει, ο Πασχαλάκης δεν τα τρώει, ρε παιδιά, αλλά τι να... Όταν ο άλλος δεν τα τρώει, δεν το σκέφτεσαι αν μπορεί να παίξει άλλος μέχρι να τα φάει. Μακάρι να μην τα φάει. Κρίμα για τον Ζίβκοβιτς, αλλά αυτό που βλέπω είναι να μοιράζει ο προπονητής σε κάποια φάση διοργανώσεις. Ναι, κύπελο ας πούμε. Να του δώσει το κύπελο του Ζήφκοβιτς. Δεν θα έχει πάω κανένα κόστος. Ναι. Ιδιαίτερο. Εντάξει. Και το, και το τελευταίο ερώτημα μέχρι να έρθει το επόμενο του φίλου του Κώστα. Ακούει λέει ότι υπάρχουν επαφές ΠΑΟΚ με Μπέρκ, το ακούει σε άλλες... σε άλλους σταθμούς των Αθηνών. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, λέει, αν τον τρολάρουν όλο το καλοκαίρι, Πάκο. Γιατί είναι αποθυμένο το Μπέρκ, όπως ενημερώνει. Τα είπαμε και χθες. Επειδή απλά βγήκα πολλές φορές, δεν θυμάμαι που τα είπαμε. Ωραία. Ο Μπέρκ είναι ένας παίκτης που όλοι θα το θέλαμε στον ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω και ο ΠΑΟΚ θα το ήθελε, αν υπήρχαν άλλες προϋποθέσεις. Δηλαδή, έχω το Τσούμπα Ακπομ. Ωραία. Να κλείσω το δρόμο σου λέω πάω στο Τσούπα Ακμπουμ. Μα ο Τσούπα Ακμπουμ μπορεί να κάνει μια χρονιά με 25 κόλ να μου φέρει 10 εκατομμύρια. Ναι. Και να γλιτώσω και το Final Fantasy Play μια και καλή. Εντάξει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Μπορεί να παίξει Μπέρκ με Ακμπουμ μαζί. Και αυτό γίνεται. Ναι, αυτό και με επίσης μας Στοχ, Πέλκα και τα λοιπά τι κάνουμε. Σβιντέσκι. Ναι. Ναι. Στη βάση λες του 4-4-2, ε. Ναι. Ναι, είναι καλό ερώτημα. Τι κάνουμε. Δηλαδή να έχω Μπίσεσβαρ ένα εκατομμύριο, Στόχα ένα εκατομμύριο, ωραία, Πέρκα γηγενή στα 500.000 που θα ανανεώσει, εντάξει, Σβιντέσκι παίκτης προοπτικής στα 500.000 που τον πήρα για να τον πουλήσω. Τέσσερις εκλουβίζονται. Θα σου πει Σταύρο άλλος όμως ότι στο καλό σενάριο μιλάμε για 50 παιχνίδια φέτος. Άρα όλοι θα παίξουν. Μπορεί να σου πει κάποιος. Ναι, αλλά αυτό είναι θεωρητικό. Στο καλό σενάριο δεν πούλησες κανέναν με 15-20 παιχνίδια.
Και αυτό σωστό επίσης. Ναι, σωστό και αυτό. Και δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν και οι παίκτες μέσα στη σεζόν, έτσι. Γιατί στο θεωρητικό επίπεδο και... Ναι. Και επίσης έχουμε πει ότι το μεγαλύτερο συμβόλαιο είναι Εγώ τον θέλω, εντάξει. Εγώ σκεπτόμενος ελληνικά, έλα μωρέ θα βρεθεί άκρη, τον θέλω στον παίκτη, ναι. Εβόμπιχα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Αλλά όταν πας και επειδή αυτή την κουβέντα που κάνουμε στην ΕΕ, την έχω κάνει και με ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και μέσα από τον διάλογο καταλήξαμε σε αυτό που συζητάμε στον αέρα. Εγώ δεν μιλάω αφόρητα. Εντάξει. Και εγώ στην αρχή έλεγα Μπέρκ, δεν του μόλις πήγε τον Παλαιό Ολυμπιακός. Ναι, το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι, πάλι... το λέω. Τώρα, ναι, τώρα, ναι. Ναι. Γι' αυτό δεν είμαστε παράγοντες και είμαστε δημοσιογράφοι όμως. Καταρχάς έχουμε πει κιόλας για το και το τι θέλει ο Μπέρκ. Δηλαδή, ξέρουμε ότι στον ΠΑΟΚ το μεγαλύτερο συμβόλαιο είναι του Βιερίνη από παίκτες. Οπότε δεν μπορείς να ξεφύγεις και από αυτό. Δεν θα του δώσει παραπάνω από τα 200-300 άμα είναι να μιλήσει μαζί. Αυτό. Το θέμα είναι και τι θέλει αυτός. Ναι. Γιατί και ο Μπέρκ βλέπουμε ότι ζητάει. Ο Μπέρκ μπορεί να ζητάει, αλλά άμα φτάσει 10 Αυγούστου και δεν τα βρίσκει, θα ξεζητάει. Ωραία. Ναι, εδώ μιλάμε για φαινόμενο σαν πλέον. Άρα σου λες ότι θα φορτώσω ένα 200 από την ομάδα ακόμα, χωρίς να έχω προοπτική πώλησης. Ωραία. Επίσης, μια άλλη παράμετρος είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει ότι δεν θα δώσει ευρώ παραπάνω σε παίχτη από το συμβόλαιο του Βιερίνη. Ναι. Καλώς νομίζω. Αυτό είναι απόφαση. Λογικό. Δεν είναι... Στρατηγική, ναι. Γι' αυτός είναι παιδιά, αυτός εδώ τον βλέπετε, αυτός ο κοντός με τη χοντρική γάμπα. Αυτός είναι. Από εκεί πέρα όλοι οι άλλοι είστε υπό. Ναι. Στο κλαμπ αυτό. Αυτός είναι ο αρχηγός. Αυτός παίρνει τα περισσότερα, χάθηκα πολύ. Ναι. Μιας που λέμε για το Financial Fair Play, ένας φίλος λέει ότι ο Γκαγκάτσης πριν ένα μήνα είπε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι έχει αλλάξει. Νομίζω ότι δεν είναι ότι υπάρχει κίνδυνος τώρα, είναι γενικά ότι υπάρχει στο μυαλό. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ρε παιδιά, είμαστε οριακά. Ναι, ότι υπάρχει στο μυαλό μας, δεν είναι υπάρχει, ότι κινδυνεύουμε. Ναι. Το ότι σήμερα δεν έχουμε πρόβλημα δεν σημαίνει ότι άμα κάνουμε 5 κέντες δεν θα έχουμε αύριο. Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή ότι κάτι άλλαξε. Ο Γκαγκάτσης τι θα γυρίσει να πει, ρε παιδιά, στην γενική συνέντευξη, δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι, δεν είναι ότι κάτι είναι άλλαξε. Είναι πράγματα που δεν γενικά. Δεν είναι ότι αλλάζει, είναι μια πραγματικότητα που ζεις με αυτήν. Δηλαδή ποτέ δεν αλλάζει ουσιαστικά. Τι ζεις να κάνουμε, Σταύρο. Αν κάνεις 10 πωλήσεις. Ναι, ακριβώς. Αφού έχουμε... Κοίτα. Ναι, ναι. Έχεις και κάποιους παίξεις που μπορείς να πωλήσεις. Πάντα. Ο Ζαμπά π.χ. κάθεται και λέει δεξιά και αριστερό ότι θα έρθει πρώτα στην Βέρντε. Ναι. Με πολλά εκατομμύρια. Αν πάρει 10 εκατομμύρια 12 από το Ζαμπά. Θα τον πάει με κορδέλα. Όχι ότι είναι κακός παίχτης. Εννοείται, εντάξει. Απλά έχει εξτρέμ. Εξτρέμ, χαφ τέλος πάντων πλέον. Ναι. Τέλος πάντων, είναι τα πράγματα όπως λέμε. Δεν ωραιοποιούμε κατάσταση, δεν σπέζουμε τον πανικό. Δεν λέμε κάτι να τρομάξουμε κάποιον, ούτε να δικαιολογήσουμε κάτι. Ναι. Ό,τι κίνηση και αν κάνεις πρέπει να είναι μελετημένη. Ναι. Και εσύ ρε Σαββίδη, για να μην χάσει τον έλεγχο. Ό,τι παίρνει, το δίνει και εσύ αυτό πάλι. Τι χούει, ρε Σταύρο. Κράτε κάτι δεν βλέπει τον άλλον τον πρόεδρο στην Αθήνα τι κάνει. Ο άλλο είχε και Champions League και τα κράτησε όλα γι' αυτό. Να πάρει κανένα μάτι. Δηλαδή πιστεύει έχει πρόβλημα η ΑΕΚ από το Φαϊνάλσια Σταύρο. Όχι. Με τίποτα. Όχι, η ΑΕΚ έχει τον άποδο. Τη λένε παιδιά, δώστε κανένα ευρώ. Άκου, σου πω εγώ τι είπα η ΑΕΚ. Πήγε επίση στην Champions League και δεν έδωσε μόνο κάτι λεφτά στο Γιαννιώτα μετά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία και λέει έτσι είστε. Πάρε μια σφαγή, πάρε δεύτερη σφαγή, πάρε και την σφαγή. Δεν σα θέλω. Πάρε και βαθμού και άντε στην αρχή τη παραγγελία. Μήπω μπήκαν άρθρο Σταύρο στο Φαϊνάνσια από να λέει αυτό το πράγμα που λε. Ότι κοίταξε. Ναι, αλλά υπάρχει άλλο. Αν δεν επιστρέψει λεφτά. Μην το ξεφτυλίσετε. Ναι. Ο Ιβάν, ό,τι παίρνει, το κρατάει στην τσέπη του για 5 ώρες. Αυτό έδειξε ιστορία η πρόσφατη και η παλιότερη. Και δίνει και παραπάνω μετά, βάζει και δικά του. Πού να αναρμονιστούμε, ρε Σταύρο. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Σταύρο, έχεις κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Καντουρί. Υπάρχει όλη η συνέντευξη στο ΠΑΟΚ 24. Νομίζω ότι σου δώσε απαντήσεις για πολλά. Αύριο βάλει το ηχητικό. Ναι, ναι, αύριο. Τη διαβάζει ο κόσμος μέσα στο ΠΑΟΚ 24. Από ό,τι βλέπω κιόλας έχει και πολύ μεγάλη απήχηση. Έχει διάφορα σχόλια για τον Καντουρί. Όχι θετικά όλα. Για να τα λέμε. Εντάξει, είναι ένα πρόσωπο που συγκεντρώνει πολλά σχόλια. Ακούστε. Ο Καντουρί, όλοι ξέραμε ότι λόγω του ρόστερ αδικούνταν παίζοντας τη γραμμή. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Ναι, ναι. Δηλαδή, να σεβαστούμε ότι το παιδί δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα παίζοντας εκτός φυσικής θέσης. Γεγονός. Ωραία. Και επειδή όλοι ξεχνάμε, ωραία, ναι, ο Καντουρί είναι ένα παιδί που βγάζει πολλούς τραυματισμούς, βεβαίως.
είναι ένα παιδί το οποίο δεν αξίζει, δεν έχει παίξει τα έντα που παίρνει μαζί σας. Έτσι είναι. Αλλά ο Καντουρί στην αρχή που χρειαζόμασταν λίγο σμπουξιματάκι έκανε ένα γκολ στον Πανιόνιο που έδωσε νίκη, έκανε μια assist με τον Μπίσεσβαρ που έφερε την ισοφάριση. Ωραία. Assist στον Πρίγιοβιτς στον Βικελίδης. Assist του Βικελίδης εκεί που... Στην Τρίπολη με τα χιόνια, θυμάσαι, που πηδούσε τα χιόνια. Ναι, 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 εκεί που κλάσανε Μέντες με τα Γιάννηνα στην Τούμπα, νομίζω αυτός κάνει την assist του Σουτέσκι. Πολύ ραδιοφωνικό, ναι. Όχι, όχι, κάνει την key pass στον Μάρτος. Αυτός κάνει την key pass, την πάσα που δημιουργεί την τον goal, ουσιαστικά. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι ρε φίλε, οκ, okay, αλλά για να πάρεις ένα double, όλοι κάτι έδωσαν. Βέβαια, ρε, εσύ, βέβαια. Να λέμε τα αρνητικά, αλλά να θυμόμαστε και τα θετικά, εντάξει. Όχι. Εγώ σου λέω, καταλαβαίνω ότι είναι εκνευριστικό αυτό που γίνεται με τους τραυματισμούς. Το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί, δηλαδή, και για τον ίδιο είναι. Ωραία. Καταλαβαίνω επίσης ότι ένα εκατομμύριο συμβόλαιο περιμένεις κάποια πράγματα παραπάνω. Αλλά πώς μπορώ να κρίνω έναν παίκτη, ρε φίλε, που είναι τα στοιχεία του είναι για να μην παίζει στη γραμμή και να χρειάζεται ανοιχτό γήπεδο, να τον κρίνω επειδή εκεί χωράει και όχι εκεί που είναι η φυσική του θέση. Ναι. Πώς μπορώ να τον κρίνω αντικειμενικά, δηλαδή, ρε φίλε, ότι δεν προσέφερε, ωραία, δεν προσέφερε. Έπαιζε, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, όπως σου έλεγα χθες, βάλω το στέλνιο και έρχεται προς τα φάρι. Δεν μπορεί το παλικάρι, τι κάνει τώρα. Ναι, δεν θα σου πει καλά. Θα έγραφε ότι ήταν έτοιμη για αποχή, θα τα γράφει. Δεν μπορεί. Ωραία. Τέλος πάντων. Τι πίνεις, Σταύρο? Νερό, τσάι, Red τι Bull. Είναι, τι είναι? Red Bull. Red Bull. Τα μεγάλα εκείνα που έχουν στην Ολλανδία, έχει, τα βαρέλια. Έχει καλά σε φίτ ζωή ο Σταύρος και ακολουθεί τον ίδιο τον αθλητό. Πω, πω. Τώρα ξεπάγωσα εδώ. Με ξέρεις. Έτσι πως το βλέπω το Σταύρο, αν γίνει το 300 και το sequel και χρειάζονται έτσι άνδρες για τον Λεωνίδα τον δεύτερο, ο Σταύρος θα είναι μέσα στους 10. Φέτες θα γυρίσει. Το Μακλεωνίδα που θα γυρίσει. Φέτες θα γυρίσει ο Σταύρος εδώ πέρα, σας το λέω. Κανονικά. Με φλάση και χιαστό. Μια επίθεση από Big Mac στο βουνό, μας έδωσε ο Ρόαγιαλ Βουιτσίζ, αυτό το αντί για εφιάλτης. Εντάξει, μας συμβαίνουν αυτά. Σε καλή κατάσταση. Ναι. Σταύρο, τι περιμένεις να δεις το σημερινό φιλικό με τη Τσβόλε? Εντάξει, δεν τι περιμένει ο προπονητής, τι θέλεις εσύ, πώς το περιμένεις? Άκου λίγο. Δεν περιμένω κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα παιχνίδια. Περιμένω μεικτές ενδεκάδες που θα παίξουν κανένα 45 λεπτό, άντε 60 κάποιοι παίκτες. Ίσως αυτό να διαφοροποιηθεί. Ίσως να δούμε πρώτη φορά Βαρέλα Κρέσπο. Δεν φάνηκε στην προπόνηση πρωινή κάτι τέτοιο. Μπορεί. Τον Μιχάλη τον βάζει δεξιά γιατί έχει περάσει τον Ροντρίγκο, κάλυψε τον Γιαννούδη στα αριστερά για να έχουμε περισσότερα μπακ. Εντάξει. Ο Μιχάλη έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά να παίξει δεξιά, όχι full back. Ναι. Όπως παίζουν οι Ιταλοί που δεν κουνιάται τον back εκεί. Αλλά επειδή στο build-up είναι καλός και στην αλλαγή παιχνιδιού, δεν θα είναι και πολύ αποκρουστικό το θέαμα. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Εγώ δεν περιμένω κάτι από αυτούς τους στάδιους της προετοιμασίας. Νομίζω ότι αυτός που έχει να βγάλει συμπεράσματα είναι ο προπονητής. Εμείς νομίζω ότι τα έχουμε πάνω κάτω τα συμπεράσματά μας. Ναι. Εννοώντας ότι ξέρουμε την ομάδα περισσότερο καιρό και ξέρουμε τους παίκτες και μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα τέλος πάντων μετά από καιρό. Αλλά ο προπονητής τώρα μελετάει, εντάξει, μου λένε όλα τα παιδιά μου λένε ότι δουλεύει όλη την ώρα στο ξενοδοχείο, δηλαδή δεν σταματάει δευτερόλεπτο. Λοιπόν, όλο το team του. Ήρθε και άλλο ερώτημα για σένα, Σταύρο, από το φίλο τον Άλεξ. Μπορείτε να ρωτήσετε τον Σταύρο και τον Ζαμπά, διότι από αυτά που βλέπω, παρένθεση χωρίς να του λείπει διάθεση, σαν να μην είναι εδώ 100%, έτσι βλέπω, λέει ο Άλεξ, από τη γλώσσα του σώματός του. Για τον Ζαμπά. Πολύ Tim Roth βλέπει, πώς λέγονταν εκείνη η ταινία, το Lie to Me. Η σειρά, του Lie to Me, η γλώσσα του σώματος. Τέλος πάντων, ο Ζαμπά είναι ένα παιδί το οποίο, εντάξει, δεν το λες και ευδιάθετο. Ναι. Δηλαδή, δεν θα πας να κάνεις παρέα με τον Ζαμπά. Είναι ένα τέτοιο παιδί. Είναι, τα στοιχεία του είναι τέτοια που λες, και ας μην τον κάνω παρέα, ας παίζει τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Γενικά είναι ένα παιδί που πρέπει να ισορροπήσει εγκεφαλικά, δηλαδή πνευματικά. Ότι εδώ είναι η ευκαιρία μου να χτίσω μια καριέρα, να πάρω μια μεγάλη μεταγραφή, μπλα μπλα.
Ξέρετε αυτά τα παιδιά, επειδή στην Βραζιλία όλοι οι μάνατζερ, μια και τον έχει ένα μάνατζερ, ξέρω εγώ στη φαβέλα του Ζεμπά, κάτσε ο... όχι και πολύ αστοχός. φουσκώνουν τα μυαλά του Ζεμπά. Τώρα να μια πρόταση να θέλει. Το καλό θα ήταν να του κόψουν την επικοινωνία μαζί του για λίγο καιρό, να μην επικοινωνούν οι δυο τους, οι τρεις τους μάλλον, γιατί είναι δύο αδέρφια οι μάνατζερ. Να μην επικοινωνούν για λίγο καιρό. Δεν του κάτσε ο καλός. Δεν είχε άδικο. Είναι και οι δύο, αυτά τα αδέρφια, η μάνατζερ είναι εντάξει. Επανέρχεται ο Άλεξ και λέει: ευχαριστεί πολύ για την απάντηση. Σταύρο, ποιος μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση που λες? Υπάρχει, λέει, κάποιος. Ποιος μπορεί να βοηθήσει τον Ζαμπά στο να ισορροπήσει πνευματικά? Η κινητή τηλεφωνία. Η Παναγιά. Η Παναγιά, ε. Η κινητή τηλεφωνία, ρε, να κοπούνε όλα. Να γυρίσει το κουμπί, Σταύρο. Social media τέτοια, να μην μπορούμε να επικοινωνήσουμε, ρε. Τίποτα. Άκου τώρα. Το θέμα έχει ως εξής. Ο Ζαμπά και ο κάθε Βραζιλιάνος είναι με ποιον θα... μάλλον δεν θα κάτσει. Δηλαδή τώρα, φαντάζεσαι ένα παιδί 21 χρονών, που του λέγανε εκεί στη γειτονιά ότι είσαι ο νέος Μαραντόνα, ο νέος Πελέ, ξέρω εγώ και το λοιπά. Δεν βλέπεις κανέναν, ναι. Να έχει και έναν από δίπλα. Δύο. Να του λέει τα ίδια, δηλαδή. Ναι. Πώς θα συγκεντρωθεί αυτό το παιδί τώρα που στην τάξη του, ξέρω εγώ, στο δημοτικό περνούσαν ένα στους 54. Λίγο να σκεφτούμε και τις συνθήκες. Ναι, σωστό είναι. Ωραία, που μεγάλος ο κάθε άνθρωπος. Εντάξει. Αυτό το παιδί τώρα η αγάπη έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να κοπεί εντελώς η σύνδεση με τους μανατζαρέους. Με τα αδέρφια αυτά. Αυτό δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται. Του παίρνεις το κινητό. Γιατί αυτό δεν είναι. Αυτός για να καταλάβει ότι του λένε βλακίες πρέπει να φάει και πέντε σφαλιάρες. Ναι, ναι, ναι. Όχι σφαλιάρες. Όχι. Μεταφορικά. Ρεαλιστικές. Ναι. Δηλαδή δεν θα έρθει η πρόταση από τη Βέρντερ με 18 εκατομμύρια. Δεν θα έρθει, ξέρω εγώ, η Ρεάλ Μαδρίτης να σου κάνει πρόταση. Δεν. Απλά μέχρι να καταλάβει ότι όλα αυτά τα δεν... ξέρω εγώ, θα περάσει κάποιος χρόνος, ναι, και θα έχει χάσει ένα πολύτιμο διάστημα στο οποίο θα μπορούσε πνευματικά να είναι πιο έτοιμος για κάτι μεγάλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω, Σταύρο, θα το συνεχίσουμε και αύριο και μεθαύριο με τις ερωτήσεις. Έχω τρία μηνύματα ότι άρεσε τον κόσμο. Ας ρωτάει και ο κόσμος καλύτερα αυτό που θέλει να μάθει. Και μια τελευταία ερώτηση για να σας αφήσουμε, από το φίλο τον Κώστα. Από τα συμφραζόμενα, λέει, του Σταύρου, ας κάνω λίγο την ερώτηση. Σταύρο, ο Ζαμπά θα φύγει πριν ή μετά τα αποκλειματικά, λέει ο Κώστας. Ποιος είναι? Ο Ζαμπά. Παιδιά, δεν υπάρχει καμιά πρόταση. Δεν υπάρχει. Σήμερα δεν υπάρχει. Ναι. Και αυτά συνέχεια τα λέει ο ίδιος και ο μάνατζερ. Δεν είναι, δηλαδή. Δεν ενόχλησε κάποιος. Τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά επίσημα. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά εγώ δεν έχω δει τόσες. Δηλαδή υπήρχε παίκτης π.χ. που ήταν για Football League και μου έλεγε ότι του είπε ο μάνατζερ ότι έχει πρόταση στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Δηλαδή το τι βλακίες λένε στα παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε και ο ποδοσφαιριστής, επειδή πλύνεται σε μια γυάλα και υποτίθεται προστατεύεται από τους εξωγενείς παράγοντες. Ωραία. Εμπιστεύεται ανθρώπους που είναι χαμηλού επίπεδου. Ναι. Τις περισσότερες φορές. Εντάξει. Κακός. Αλλά συμβαίνει. Λοιπόν, θέλει λίγο το κλαμπ να τον πάρει το πιέρα το αγόρι μου. Καλός είναι αυτός που έχει τη φαβέλα και τον εμπιστεύεσαι. Αλλά εδώ θα το πάμε λίγο αλλιώς το πράγμα, άμα θες να κάνουμε τον Νίτσα. Ναι, η πραγματικότητα είναι αυτή και αυτή. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ωραία, Σταύρο. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ ότι το σημερινό φιλικό θα μεταδοθεί και για τους κατοίκους εκτός Ελλάδας που βρίσκονται κανονικά. Ωραία, Σταύρο. Μεγαλύτερο ακροατήριο. Εκτός από Ολλανδία, Καναδά, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, όλες οι υπόλοιπες χώρες κανονικά μετάδοση μέσα από το ΠΑΟΚ TV. Υπήρχε ένα θέμα στα δύο προηγούμενα φιλικά. Είχαμε πει ότι δεν είναι θέμα του ΠΑΟΚ, αλλά θέμα της εταιρείας. Τώρα το link θα είναι καλύτερο. Το link θα είναι καλύτερο. Ναι. Και σίγουρα
η μετάδοση θα είναι πιο... Δεν θα έχουμε θέματα ούτε για βροχή το ΠΑΕ, τώρα που το μίλησα βέβαια βλέπω και χιόνι. Ναι, Σταύρο, δηλαδή, ναι, ναι. Αλλά γενικά νομίζω ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα, γιατί η εταιρεία που ανέλαβε την κάλυψη του αγώνα είναι σαφώς καλύτερη από τις προηγούμενες. Ωραία, κάνε λίγες ώρες από θεραπεία που σου μένουν και θα σε απολαύσουμε το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ωραία κουβέντα ήταν. Καλή συνέχεια. Bye. Λοιπόν, αυτά και από τον Σταύρο Κόλκα. Εγώ λέω να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις και τις επόμενες μέρες. Η δημοσιογραφική κάλυψη είναι μια προσφορά του Ότο Καλογεράς. Η καλύτερη επιλογή να έχετε το αυτοκίνητό σας στην τέλεια κατάσταση και να ταξιδεύετε με ασφάλεια, ολοκληρωμένο συνεργείο, σέρβις φανοποιείου, βαφείου, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση αν χρειαστεί. Τρία καταστήματα Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρίας, Περίδων 19 παλιά συμμαχική Οριοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Και φυσικά οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλος στηρίζουν τον ΠΑΟΚ και στην προετοιμασία του και στα φιλικά και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η πιο αξιόλογη και πιο συμφέρουσα για την τσέπη σας επιλογή που μπορείτε να κάνετε για να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα και οι χαμηλότερες τιμές για κάθε κατηγορία αυτοκινήτων. Διαπιστώστε το και μόνοι σας πριν ανανεώσετε την ασφάλειά σας. Ζητήστε από τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος να σας κάνουν μία προσφορά και θα το διαπιστώσετε. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2310-911-701. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Παρέα μαζί μας είναι τα ΝΑΚ, τα οποία βρίσκονται σε πολλά σημεία της πόλης και έτσι Μισχή με Αριστοτέλους και Πλατεία Αγίας Σοφίας και Mediterranean Cosmos. Και φυσικά ΝΑΚ.gr μπαίνετε πολύ εύκολα με την ησυχία σας, κάνετε τις επιλογές σας και έρχονται στο χώρο σας πολύ σύντομα. 50% στα καταστήματα και 70% στα καταστήματα stock. Λοιπόν, και μαζί μας ο Φτύκας στη δεύτερη ώρα, πλακάκια και είδη υγιεινής. Με νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη για όλη την άνοιξη για να ανακαινήσετε ή να ανανεώσετε το μπάνιο σας, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας, θα βρείτε τον Φτύκα Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού ή στο τηλέφωνο 2310-905-503. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και να επιστρέψουμε να ενημερωθούμε λίγο και για τα υπόλοιπα νέα που αφορούν τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο τέταρτο στο σημερινό ΠΑΟΚ 24. Τέταρτο, Στέργιο. Αλέξη, την ερώτησή σου. Την έστειλες με το που κλείναμε το Σταύρο, δεν την είδα, θα τη μεταφέρω αύριο. Για τον Καντουρί, λες, ε. Ναι, μπορώ και εγώ, εγώ να συναπαντήσω. Εν μέρη, γιατί ήμουν πέρσι στην Ολλανδία, γιατί γράφεις κάτι για την παρουσία του Ελ Καντουρί στα φιλικά. Αλλά οφείλω να τη μεταφέρω στο Σταύρο, που έχει και εικόνα από τη φετινή παρουσία του Ελ Καντουρί. Οπότε η ερώτηση θα πάει αύριο. Λοιπόν, θα κάνουμε μια απόπειρα να μιλήσουμε λίγο με τον Ραφαήλ, γιατί έχουμε και ανανεώσεις και μεταγραφές στα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον Ραφαήλ. Ραφαήλ, τι γίνεται? Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, πώς είστε? Στη Χαλκιδική είσαι και κάνεις βάρη? Όχι, όχι, στο καθήκον είμαστε ακόμα εδώ. Περιμένουμε να κλείσουν τα ρόστερ και μετά να φύγουμε. Στο καθήκον το λέει. Συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα. Αυτοθυσία. Λοιπόν, Ραφαήλ, είχαμε κινήσεις σημαντικές, θα τις έλεγα, στη γυναική ομάδα εχθές, έτσι δεν είναι? Ναι, συνεχίστηκαν και σήμερα, χθες με την ανανέωση της Γκιζέλα Μπεντακούρ, της πρώτης σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος. Μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση για τον ΠΑΟΚ, που την κρατάει στο ρόστερ του και δείχνει ότι σίγουρα μπαίνει και σε θέση ισχύως για το επόμενο πρωτάθλημα. Φυσικά και οι προπονήσεις συνεχίζονται για τον ΠΑΟΚ, γιατί τον επόμενο μήνα ξεκινάνε οι επίσημες υποχρεώσεις στο Champions League και με τον προκριματικό όμιλο. Σήμερα ανακοινώθηκε και η ανανέωση της Μιλιάνος Μιλίνκοβιτς, της Σέρβας κεντρικής αμυντικού. Και αυτή μια σημαντική παραμονή για το ρόστερ του δικεφάλου και αναμένεται να κλείσει τις επόμενες μέρες και το θέμα του προπονητή που θα αντικαταστήσει τον κύριο Κρίστη, ο οποίος έβγαινε για οικογενειακούς λόγους από την ομάδα. Έχω την εντύπωση, Ραφαήλ, από τα λίγα που παρακολούθησα φέτος στη γενική ομάδα, ότι η έλευση στην Μπεντακούρ ήταν το στοιχείο που πήγε την ισορροπία υπέρ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να μειώσω τις υπόλοιπες παίκτριες του ΠΑΟΚ, νομίζω όμως ότι η Μπεντακούρ έδωσε τη σιγουριά, την εμπειρία, τα γκολ που χρειάστηκε η ομάδα. Ναι, ήταν καταλυτική η παρουσία της και φαίνεται και από τις επιδόσεις που είχε όσον αφορά το σκοράρισμα και στον τρόπο που μοίραζε το παιχνίδι στις άλλες συμπαίκτριές της. Γι' αυτό το λόγο και ο Πάκου είχε 4-5 παίκτρες που ήταν πρώτες σκόρες στο πρωτάθλημα και η επιθετική συγκομιδή με το ρεκόρ που έκανε ο Πάκου. Ήταν νομίζω μια κίνηση πέρσι που την πήρε από την καρδίτσα ο Πάκου πάρα πολύ σημαντική.
Ωραία. Έχουμε ανανέωση στην ομάδα hardball γυναικών. Ναι, και εκεί κλείνει σιγά σιγά το ρόστερ. Νομίζω ότι και αυτό το τμήμα από θέση ισχύως την επόμενη σεζόν, κυρίως γιατί έχει κρατήσει σχεδόν όλο τον κορμό του, όλες δηλαδή τις Ελληνίδες παίκτριες συν την Νίκολιτς που έχει ανανεώσει και αυτή. Περιμένουμε και κάποιες ακόμα ανανεώσεις στις επόμενες μέρες και σήμερα ίσως κάποιες ανακοινώσεις. Αλλά νομίζω ότι και εκεί φαίνεται ότι και λειτουργήσαν πάρα πολύ γρήγορα οι άνθρωποι του τμήματος όταν έφυγε ο κύριος Δημητρούλιας που πήγε στην ΑΕΚ. Έδωσαν τον ρόλο του προπονητή στον περσινό βοηθό, τον κύριο Πελεκίδη, και αμέσως κλείσανε όλα τα μέτωπα τουλάχιστον όσον αφορά τις ανανεώσεις, και είναι πάρα πολύ σημαντικό που κρατάει τον κορμό του ο ΠΑΟΚ. Συνεχίζει να εφίσταται αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, ότι όλες οι ομάδες θα είναι φουλ ανταγωνιστικές, δηλαδή η γυναικεία του ποδοσφαίρου, η ανδρική του βόλεϊ, η γυναικεία του βόλεϊ, οι γυναίκες στο χάντμπολ. Παραμένει μόνο έτσι λίγο πιο χαμηλά και θα είναι έκπληξη αν στοχεύσει πολύ ψηλά η ανδρική ομάδα χάντμπολ, έτσι δεν είναι? Ναι, οι κινήσεις που γίνονται βέβαια ήδη έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, δεν έχουν ανακοινωθεί. Μόνο ήταν η ανανέωση του Τσεσμετίδη, αλλά στο προσκήνιο ήδη έχουν γίνει επαφές και με νεαρούς παίκτες. Θα μείνουν και κάποιοι έμπειροι από το προηγούμενο ρόστερ, λογικά Μαστορογιάννης, Πετρίδης, Παλάσκας, που είναι κοντά στην ανανέωση. Οπότε φαντάζομαι ότι και εκεί πάλι ο ΠΑΟΚ θα παρουσιάσει ένα σύνολο τουλάχιστον ανταγωνιστικό και όσο μπορέσει δηλαδή να παλέψει απέναντι στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, ανάλογα και με το αν γίνουν κινήσεις και για ξένους αθλητές. Αλλά και ναι, στο απλώς, χάσμα πιστεύω ότι όσο μπορεί θα είναι ανταγωνιστικό. Με τα τωρινά δεδομένα δύσκολα να υπολογίζουμε την ομάδα χάντμπολ ανδρών για τίτλο. Ή τουλάχιστον να μπει σφήνα να παλέψει για τίτλους. Μακάρι να πούμε λάθος, εντάξει. Θα δείξει όταν ξέρουμε το ρόστερ, γιατί είναι μόλις μια κίνηση. Γι' αυτό είπαμε τα τωρινά δεδομένα. Θα δούμε, ναι. Σωστά το θέτεις. Αλλά νομίζω ότι δεν θα αφήσουν την ομάδα, δηλαδή οι άνθρωποι της σίγουρα σε καμία περίπτωση μπροστά της. Θα γίνουν οι κινήσεις και για την ενίσχυσή της και για να παραμείνει ένας κορμός από την περσινή χρονιά. Και σιγά σιγά αυτό που προσπαθούν οι άνθρωποι του τμήματος να προωθήσουν παιδιά από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Ραφαήλ, στο βόλεϊ και σε επίπεδο ανδρών και γυναικών, οι ισορροπίες πώς είναι σε σχέση με τις μέχρι τώρα μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ? Στο βόλεϊ γυναικών έχει ήδη ανακοινωθεί η πρώτη ξένη Καζορόφσκα, η Πολωνή. Περιμένουμε την διαγώνια να ανακοινωθεί, έχει κλείσει. Λογικά μέσα στην εβδομάδα να έχουμε τις εξελίξεις τις οριστικές και θα μείνει και η ανακοίνωση της ξένης της Πασαδόρου. Έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ να δημιουργήσει ένα σύνολο που από την πρώτη χρονιά σίγουρα θα είναι πρωταγωνιστής. Εντάξει, σίγουρα ο Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες ομάδες ξεκινάνε από μια διαφορετική βάση, με νόμιση ότι έχουν την εμπειρία της Α1, έχουν κρατήσει έναν κορμό. Αλλά για τον ΠΑΟΚ που ξεκινάει σαν τυπικά μια νεοφώτιστη ομάδα, με ένα ρόστερ πάρα πολύ ανταγωνιστικό, με πάρα πολύ έμπειρες Ελληνίδες παίκτες, και την Κιώση και την Χαντάβα, και ένα δυνατό σύνολο στο κέντρο με τρεις Ελληνίδες παίκτριες πρώτης γραμμής. Νομίζω ότι θα δούμε έναν ΠΑΟΚ στο γυναικείο βόλεϊ που θα μπορέσει να χτυπήσει στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Στο βόλεϊ των ανδρών, σε συνδυασμό με την μέχρι τώρα ενίσχυση του Ολυμπιακού? Στο βόλεϊ των ανδρών περιμένουμε νομίζω και τις δύο τελευταίες κινήσεις που μείνανε, του ξένου κεντρικού και του ξένου διαγώνιου. Αλλά νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ φέτος πετύχει διάνοια, δηλαδή με αυτές τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής στα άκρα, νομίζω ότι ξεκινάει φέτος σαν φαβόρι, αν δηλαδή είναι και κινήσεις του καλές στη διαγώνια, έτσι όπως όλα δείχνουν και στο κέντρο, μπορεί και να ξεκινάει για πρώτη φορά σαν φαβόρι βάση ονομάτων. Ναι. Θα φανεί βέβαια αυτό στο γήπεδο, γιατί εντάξει, και πέρσι το ίδιο λέγαμε και με τον Τζούριτς που είχε έρθει, είχαν δημιουργηθεί υψηλές προσδοκίες κτλ. Αλλά και οι δύο ομάδες φέτος, και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, δείξαν ότι επένδυσαν σε παίχτες σε εργαλεία, δηλαδή δεν είναι τόσο τα ονόματα, εντάξει στην περίπτωση του Λίνη είναι λίγο περισσότερο όνομα, ναι. Αλλά νομίζω ότι επέλεξαν να ποντάρουν σε παίχτες οι οποίοι θα κάνουν σωστά την δουλειά τους μέσα στο γήπεδο. Αλλά φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ έμαθε από τα λάθη των προηγούμενων ετών και όσον αφορά τον σχεδιασμό, αλλά κυρίως στο ότι αυτό το θεματάκι που υπήρχε πάντα με την υποδοχή κτλ. Έδειξε δηλαδή ότι ξεκινάει από αυτή τη βάση, να χτίσει δηλαδή μια πολύ δυνατή γραμμή και στο άκρα και στο λίμπερο με τον Στεφάνο του Κωνσταντινίδη και τον Μάρσαλ που ήρθε, και από εκεί και πέρα να δει τους παίκτες που θα μπορέσουν να δώσουν τις λύσεις στην επίθεση και με τον Ηλίνη
και με τον διαγώνιο που θα έρθει. Επιστρέφει, φαίνεται, στην Ελλάδα ο Ραγκέλε, στον Παναθηναϊκό πάλι. Ναι, στον Παναθηναϊκό ξανά. Ο Παναθηναϊκός και εκείνος καλές κινήσεις μέχρι στιγμής. Φαίνεται ότι θα είναι σε ένα καλύτερο επίπεδο σε σχέση με το περσινό. Έφυγε ο Γιορτάνο, φύρθω Στάροβιτς στην θέση του και αυτός πρώην παίχτης του ΠΑΟΚ. Πάει δηλαδή με λίγο συνταγή ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός φέτος και με Ραγκέλ και με τον Στάροβιτς. Είχε βοηθήσει ο Ραγκέλ τη σεζόν 14-15. Καλό παίκτη. Είχε βοηθήσει, ναι, 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 πάρα μετά πολύ. Μετά από 4 χρόνια, αν έχει πέσει αυτός η απόδοσή του ή η αθλητικότητά του. Αλλά γενικότερα μιλάμε για ένα παίκτη που το 15 ναι, έχει βοηθήσει τον Δικέφαλο. Ακριβώς. Και στην προηγούμενη. Με καλές αναμνήσεις. Στον Παναθηναϊκό ήταν θετικός, ναι. Ναι, ήταν θετικός, οπότε 16-17. Νομίζω ότι θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει το ρόστερ του, οπότε περιμένουμε νομίζω και τον ΠΑΟΚ να γίνουν οι δύο κινήσεις με τον κεντρικό και τον διαγώνιο. Πιστεύω ότι και αυτές θα ολοκληρωθούν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο για να δούμε και εκεί το crash test, έτσι τα χαρτιά τουλάχιστον, πώς θα παραταθούν οι δύο ομάδες. Αν και σε ένα βόλεϊ πρωτάθλημα που πραγματικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ξέρω καν δηλαδή ποιες ομάδες είναι πραγματικά έτοιμες να ξεκινήσουν δηλαδή τον Οκτώβριο τη σεζόν. Εκτός από τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή και τον Όφη, που είναι οι πέντε ομάδες που έχουν σίγουρα ανακοινώσει μέχρι στιγμής κινήσεις μεταγραφικές. Οι υπόλοιπες είναι γιατί και ο Παναθηναϊκός νομίζω που έχει κάνει τρεις ανανεώσεις. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες νομίζω ότι είναι από το 0 και ίσως και λίγο χειρότερα. Θα δηλώσουν απλώς συμμετοχή και θα περιμένουν μέχρι τον Οκτώβριο να ξεκαθαρίσουν το θέμα με τα τηλεοπτικά, να ξεκαθαρίσουν τα εσωτερικά τους θέματα με τη διοίκηση και τη χρηματοδότηση. Και αν δηλαδή καταφέρουν να μπουν ή αν θα έχουμε περιπτώσεις όπως πέρσι με τον Ηρακλή Χαλκίδας που ενώ έχει δηλώσει συμμετοχή δεν εμφανίστηκε στο πρωτάθλημα. Και είναι πραγματικά κρίμα νομίζω, γιατί βλέπουμε κάποια προσπάθεια που γίνεται από τις ομάδες τις υπόλοιπες να υπάρχει τέτοιο χάσμα δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα για να πάμε σε μια σεζόν μάλλον τριών ίσως και τεσσάρων ταχυτήτων ανάμεσα στους συλλόγους που θα συμμετέχουν. Ναι, ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε Ράφα. Να είστε καλά παιδιά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ραφαήλ Γκατατζής. Μας ενημέρωσε λίγο για τις τελευταίες κινήσεις του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ γενικότερα και των ομάδων του ειδικότερα. Γίνονται πράγματα. Νομίζω ότι προχωράνε. Κοίταξε, εντάξει, γρήγορα οι ομάδες. Ναι, θα είναι και φέτος οι ομάδες του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Θα πρωταγωνιστήσουν. Σε πολύ ψηλό επίπεδο. Μακάρι και η ομάδα ανδρών του Hardball με τις κινήσεις που θα κάνει και με τη δουλειά που θα γίνει να μας εκπλήξει θετικά. Για να μην είναι, ας το πούμε έτσι, ο φτωχός συγγενής σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες του ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχει πει σε μια άλλη ρότα η ομάδα διεκδικούσε τίτλους, κατέκτησε τίτλους, είναι μακριά από τους τίτλους. Μακάρι οι κινήσεις που θα γίνουν για να κλείσει το ρόστερ και ξαναλέω η δουλειά των παιδιών που θα είναι στην ομάδα να μας εκπλήσει θετικά και ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει και φέτος τίτλους και μακάρι να κατακτήσει. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Ναι. Υπάρχει πολύ καιρός ακόμα για τα ερασιτεχνικά τμήματα του ΠΑΟΚ. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία και αυτό που ενδιαφέρει δικαιολογημένα τον κόσμο περισσότερο είναι τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια του τρίτου προγραμματικού γύρου του Champions League και με το καλό στα παιχνίδια των play-off του Champions League. Σιγά σιγά από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για τους αντιπάλους. Σήμερα παίζουν δύο. Ναι. Η Celtic και η Αστάνα. Οπότε θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα. Η Celtic θα παίξει το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στην έδρα της Σαράγεβο. Βοσνία, η Ρεβάνς είναι την επόμενη Τρίτη. Από την άλλη, η Αστάνα θα υποδεχτεί την Κλούζ, την πρωταθλήτρια Ρουμανίας Κλούζ. Είπαμε, όχι αυτή που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο φιλικό. Είναι η Κλούζ και είναι η Ουνιβερσιτέα Κλούζ που θα παίξει ο ΠΑΟΚ σε λίγες μέρες. Στις 4 το παιχνίδι της Αστάνα με την Κλούζ, νωρίς. Οπότε παίρνουμε σήμερα μια πρώτη γεύση από τις πιθανές αντιπάλους. 22 Ιουλίου θυμίζουμε η κλήρωση, οπότε έχουμε ακόμα δρόμο για να μάθουμε τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Απλώς αγάπη, θα σε επιφορτήσω να δεις το Κλούζ Αστάνα. Με προσοχή. Στις 4 η ώρα. Μια ανάλυση. Στις 4 η ώρα. 4 η ώρα. Δεν μπορώ γιατί θα είμαι στον δρόμο. Εσύ θα μπορέσεις να το δεις τέτοιο και τι θα σε υπολογιστεί. Θα κάνεις εσύ μια ανάλυση αύριο. Ωραία, θα σε κάνω αύριο ανάλυση το Αστάνα Κλούζ. Θα μιλάω 40 λεπτά για το παιχνίδι. Μπράβο, Στέργιο, μπράβο. Φίλε, σε περιμένουμε να ακούσουμε τι έχεις να πεις. Εσείς μένετε όλη τη διάρκεια της ημέρας συντονισμένοι και στο ΠΑΟΚ 24 και στο Λίμπερο. Είναι γεμάτη ημέρα σήμερα. Έχει και το φιλικό στις 8 με τη Τσβόλε. Ο Σάββας Κόρκας απευθείας μέσα του ΠΑΟΚ TV.
και στο Λίμπερο. Θυμίζω ότι η ΠΑΟΚ TV θα μπορέσετε να δείτε και όσοι βρίσκεται στο εξωτερικό. Κανονικά από την ΠΑΕ υπάρχει πρόβλεψη σήμερα και θα μπορέσετε να δείτε το παιχνίδι. Εξαιρούνται οι κάτοικοι σε Ολλανδία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, μόνο για εκεί δεν υπάρχει μετάδοση. Κανονικά, μακάρι τα επόμενα να μην υπάρχει κανένας περιορισμός. Πάντως, επειδή τα δύο πρώτα φιλικά μπορούσαν να τα δουν μόνο κάτοικοι Ελλάδος, Κύπρου και Αλβανίας, νομίζω τώρα είναι σαφώς καλύτερα που εκτός των Ελλήνων που ζουν σε Ολλανδία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο, όλοι οι υπόλοιποι σε όλο τον κόσμο θα μπορούν να δουν το σημερινό φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τσβόλε. Και φυσικά θα υπάρχει το κανονικό μας το live το δικό μας, με τα σχόλια τα δικά μας, σχόλια τα δικά σας. Να τα πούμε όλα και εκεί και Σταύρος Κόλκας στο Λίμπερο ζωντανά μέσα του και από το ΠΑΟΚ TV. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Ναι. Στέλνετε και αύριο. Κάτι να προσθέσεις? Όχι, αλλά στέλνετε από σήμερα κιόλας. Άμα θέλετε, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και αύριο τα ερωτήματά σας για το Σταύρο. Ναι, εμείς θα τα μαζέψουμε. Ναι, θα τα μαζέψουμε αύριο πριν τώρα, την κουμπή. Θα στείλετε αύριο. Θα το οργανώσουμε λίγο καλύτερα. Όσες περισσότερες ερωτήσεις, τόσο το καλύτερο. Να μην μείνει κανένα ερώτημα αναπάντητο και άλλωστε ο Σταύρος δεν νομίζω να είναι από αυτούς που αποφεύγουν να απαντάνε σε ερωτήσεις. Ίσα-ίσα απαντάει με απόλυτη ειλικρίνεια. Έχω την εντύπωση. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Άρκον Ελλάς, η οποία τοποθετεί ράφια σε ό,τι κατάστημα και αν έχετε, χονδρικής, λιανικής, φαρμακείο, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ. Γενικότερα είναι ειδική στο να κατασκευάζει και να τοποθετεί ράφια σε οποιαδήποτε διάσταση που προσαρμόζονται στο χώρο σου. Άρκον Ελλάς στη Σύνδο, στη βιομηχανική περιοχή, 2-3-17-23-2-40, υποκατάστημα και στην Αθήνα και στο Άρκον GR. Μαζί με την Άρκον, την προετοιμασία του ΠΑΟΚ και την ενημέρωση που έχουμε από την Ολλανδία, σας προσφέρει και η Ότο Καλογεράς, ολοκληρωμένο συνεργείο με σέρβις φανοπηρίου, ευαφείου, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Τρία καταστήματα: Ότο Καλογεράς, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων και ίντερνετ otokalogeras.gr. Και την τριάδα των χορηγών της προετοιμασίας κλείνουν οι ασφάλειες Μαργαρετόπουλος. Είναι σε όλους μας το αυτοκίνητο πολύτιμο. Πολύτιμη είναι και η ασφάλεια, αρκεί να είναι στη χαμηλότερη τιμή που μπορεί να γίνει. Γι' αυτό φροντίζουν οι ασφάλειες Μαργαρετόπουλος. Ασφάλειες από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Απευθυνθείτε στον Μαργαρετόπουλο πριν να νεώσετε την ασφάλειά σας. Στο 2-3-10-911-701 ή πληροφορίες στο Μαργαρετόπουλος.com. Μαζί μας σε όλο το 2 ώρο ήταν η Στίχημαν. Έχει αγάπη τένις. Θα πεις στον κόσμο μια πρόταση. Έχει Wimbledon. Πες να πεις στον κόσμο μια πρόταση. Να το πάρει να πάει κουβά. Γιατί είναι να πάει κουβά. Πω, δεν γιατί πού καταβάλει. Δεν έχεις αποδεκτεί μέχρι στιγμής ιδιαίτερα. Έλα Αστέργιο τώρα. Έλα Αστέργιο, επειδή χάσαμε ένα σετ την άλλη φορά. Εντάξει τώρα. Πληθώρα επιλογών, συνεστίχημαν εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδια. Έχει live, και Κόπα Αφρικα. Και Κόπα Αφρικα. Α, βέβαια. Μας το χάλασε τώρα που το θυμήθηκα ο Σουάρες, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Okay. Μήπως υπάρχει θέμα να επιστρέψει νωρίτερα στον Πάκο Βάρντα, να μπει στην προετοιμασία. Να μιλήσω με τον Αιγύπτιο συνάδελφο. Μίλα με τον Αιγύπτιο, κάτω μια ενόχληση. Να μιλήσω, να ρωτήσω. Πώς το όνομά του? Ομάρ νομίζω. Ομάρ. Ομάρ, ναι, Ομάρ. Μάλιστα, πάρε τον Ομάρ να δούμε τι θα γίνει. Μαζί μας ήταν και η Αναδομό. Η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο και προσφέρει πάρα πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου και τα ΝΑΚ Στέργιο. Εκεί θα πάμε νομίζω το απόγευμα. Όχι το απόγευμα, σήμερα δεν προλαβαίνω. Αύριο. Αύριο μπορείς. Μπορώ, ναι. Τη μισκή μέρα στο τέλος θα πάμε. Με βολεύει εμένα. Να κάνουμε λίγο τις επιλογές μας στα παπούτσια, γιατί έχει και εκτόσεις τώρα και είναι ευκαιρία. Κατάστημα και Πλατεία Αγίας Σοφίας και Mediterranean Cosmos και Ελευθέρως Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν. Και ΝΑΚ.gr. Πάρα πολλά καταστήματα stock με προσφορές μέχρι και 70%. Και ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Φτάσαμε στο τέλος. Μείνετε στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Θα σας ενημερώσει μέχρι και τις 3. Το ραντεβού μας με τον ΠΑΟ και το ΠΑΟ 24 αύριο λίγο μετά τις 12. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι όπου μπορείτε, μπείτε κάτω από κάποιο air condition, κάτω από κάνα πλατάνη, γενικά όπου και να είστε, προστατευτείτε από τον ήλιο. Σιγά σιγά θα πέσει η θερμοκρασία, λίγη υπομονή ακόμα. Καλό μεσημέρι.